Sohnander. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ. Καλώς ήρθατε καταρχήν στο κανάλι των συλλεκτών, των retro video games, των retro vintage toys. Να γουστάρουμε όλες αυτές τις όμορφες συλλογές που το κανάλι έχει και μια νέα playlist που έχουμε ανακοινώσει από πέρσι. Σήμερα είναι το δεύτερο HunterCast, το οποίο παίρνει μέρος εδώ στην καρσονιέρα του Γιάννη, την οποία την έχετε δει και σε room tour. Κάναμε το περασμένο επεισόδιο, το οποίο ήταν οι αναμνήσεις μας με το Xbox Original παρέα με τον Μάκη και τον Γιάννη. Σήμερα, επειδή κάναμε και ένα back-to-back επεισόδιο για το κανάλι των Joystick GR, που θα το δείτε το επόμενο διάστημα, είμαστε εδώ για μια ωραία κουβέντα μαζί με πολύ δύο δυνατά άτομα και πολλοί γνώστες στην ελληνική retro community και φυσικά στο κανάλι μου, τους έχετε δει πάρα πολλές φορές. Ο Θάνος, ο Άκουα για το Facebook name και Στέλιος Χαρίσης, εντάξει, επεισοδιάρες. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα ξέρετε, Retro Collectors Playlist, Room Tours για τα παιδιά και έρχονται και Room Tours τώρα updated και για τους δύο μέσα στο καλοκαίρι. Και φυσικά και Μάκης Δεστούνης από Joystick GR, το κάναμε. Εγώ ήρθα ο κόσμος το περασμένο, οπότε είχαμε πει αν γίνεται να το σετάρουμε και παρέα εδώ για να βρισκόμαστε πιο εύκολα και μαζί με τον Γιάννη. Ναι. Ο Γιάννης θα μιλάει από πίσω γιατί δεν έχει λέει εμπειρίες με το σημερινό θέμα, ήταν λέει Mega Drive μόνο Sega. Άπειρος. Παρθένος. Ήμουνας Saturn. Ήτανε Saturn, δεν είχε βγει το Saturn. Ναι, πιο πριν ρε φίλε. Που φτάνεις αν δεν έχεις Super Nintendo. Να παίρνεις. Πού φτάνει άμα δεν πέσει ο Πενιντέντο μικρό, ε! Ναι, δεν πήρα. Συγχωρεμένο, παίκτη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πέσει τώρα. Καλά, έτσι όπω τα βάζει. Ναι, ναι, ναι. Έχω παράδοση να χαλάω πράγματα, λέει. Ναι! Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε έτσι ένα γρήγορο HunterCast για να κουστάρουμε. Αναμνήσει Super Nintendo. Οπα! Βασιλή! Τον ρατζούνησε. Το τσου είναι αυτό, πάρτε να τα κάνω. Λοιπόν, φαντάζεσαι να μου πέρασε το κεφάλι κατευθείαν, μαλάκα, να μίλησε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα αναμνήσει Super Nintendo. Πώς θυμάστε έτσι στιγμές διαχρονικές οι οποίες δεν θα ξεβάψουν ποτέ από την ανάμνησή από το μυαλό σας. Πώς ζήσατε κάποια στρατηγικά, να το πούμε, κομμάτια της εποχής με μινιόν τώρα, με Donkey Kong, με ιστορίες, με το ένα με το άλλο, τα πρώτα bands που βγήκανε. Εγώ θα πω τις δικές μου, εντάξει, τις δικές μου όσο έχετε παρακολουθήσει στο κανάλι. Συν πλήν τις ξέρετε, τις έχετε ακούσει, οπότε εγώ θα μιλήσω τελευταίος. Πρώτα θα μιλήσουν οι καλεσμένοι μου. Επιγραμματικά δεν χρειάζεται να αναλυθούμε τεράστια με μεγάλες παρενθέσεις. Έτσι, μια ωραία κουβεντούλα εκεί στο 40 λεπτό να γουστάρουμε, να πούμε κάποια πραγματάκια πιο μαζεμένα. Έτσι, πιο ζεστά μια παρεούλα. Ποιο γουστάρε, έτσι γυρίζει. Ό,τι θέλετε. Ράστα, γιατί είναι η καραβάνα τώρα, σα ευελπιστείτε σε αυτό το κομμάτι. Το είναι η κονσόλα που εμένα προσωπικά με έκανε gamer. Δηλαδή δεν ήταν η πρώτη μου κονσόλα. Αλλά ήταν η κονσόλα που πραγματικά με στιγμάτισε. Έπαιξα απίστευτες παιχνιδάρες για την εποχή. Εντάξει, νομίζω η 16-bit γενιά είναι και η, από τις, αν όχι καλύτερη, από τις καλύτερες. Είναι, έτσι, ναι. Και η κόντρα με το Mega Drive. Η μαγεία που αποπνέει αυτή η εποχή υμνείται μέχρι και σήμερα. Με Ιτότσου, με Μινιόν, με... Ζέγκετρον. Ζέγκετρον, εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά της Nintendo με τη Sega στην Ελλάδα. Η Nintendo μέσω της Itochu έδινε πόνο. Διοργάνωνε event, προωθούσε πολύ το προϊόν της. Η Zegatron ήταν λίγο στην κοσμάρα της, ξέρω εγώ. Αν και γενικά σαν χώρα ήμασταν πιο πολύ με τη Sega. Η Zegatron έκανε τις συμφωνίες και τα λεφτά τα έδινε για να προσελκύσει καταστήματα. Όχι το κοινό, δηλαδή είχε άλλη πολιτική. Ναι. Με τα κιόσκια, με τις συμφωνίες που έκανε, να μην έχει Nintendo μέσα, να έχει μόνο Sega, διάφορα τέτοια. Το έκανε και στην Ελλάδα. Βέβαια. Οκ. Τα έχουμε πει αυτό το επεισόδιο της Itochu, παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει, εντάξει, είναι το θρυλικό επεισόδιο του καναλιού, με τους διευθυντές της Nintendo. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τα ελληνικά δεδομένα, όσοι το έχετε δει, το ξέρετε. Να ξεκινήσουμε το Στέλιο, λοιπόν. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενικός. Γιατί είμαι full Nintendo, έτσι, γουστάρω, κόκκινος, εντάξει, τσουκαλά στις Nintendo.
αλλά πραγματικά, εντάξει, τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από παιχνίδια, να πούμε για τα PAL παιχνίδια που βγήκαν, δηλαδή τα Donkey Kong, που πραγματικά έμεινε όλος ο κόσμος με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, είναι και το παιχνίδι που γύρισε το παιχνίδι. Δηλαδή, Game changer. Ναι, ενώ δεν ξέρω, κοίτα, έχει γίνει σπουτάνα τότε, ρε φίλε. Δηλαδή, χωρίς εμείς να έχουμε τότε τα. Εγώ δεν είχα ούτε περιοδικά, έπαιρνε ούτε τίποτα, αλλά σαν παρέα. Και το τι δείχνανε στη τηλεόραση από διαφημίσεις με τον Donkey Kong τότε. Μα έλεγα, το είχε πάρει ένα φιλαράκι. Ξέρανε και παιδιά που δεν το είχαν δει. Είχε γίνει θρύλος, ήταν από στόμα σε στόμα. Αυτό! Και μου έκανε εντύπωση γιατί τότε σου λέω δεν είχαμε. Ιντερνετ δεν υπήρχε. Περιοδικά δεν αγοράζαμε. Εμείς ήμασταν δημοτικό. Τι περιοδικά να αγοράσουμε, ας πούμε. Τα σαΐνια ό,τι δείχνανε. Τα σαΐνια. Τα αλμανάκο, αυτά. Και το είχε πάρει ένα φιλαράκι. Πήγαμε σπίτι του φίλου του Donkey Kong. Και πήγαμε να το. Δηλαδή έφυγα από εκεί συναγωνισμένο που δεν μπορούσα να την πάρω μαζί την κονσόλα απ' έξω. Και εγώ κασέτα όλο μαζί. Και δεν ξέρω, εγώ ξέρω τι, δεν ξέρω γιατί δεν πήρα ποτέ Mega Drive, φίλε. Δεν πήρα ποτέ Super NES και πήγα και πήρα Mega Drive. Εγκληματικό. Καλά έκανε. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό γιατί το έκανα. Και θα σου πω γιατί. Λέγαμε ότι επειδή είχαν όλη στη γειτονιά να ανταλλάζουμε. Αυτό έτσι ήταν ο βασικό όρο. Είχε πάρει ο άλλο, ο παράλληλο, ο ένα, ο αυτό. Και λέω θα πάρω και εγώ. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν έπαιξα, δεν αισθάνθηκα ότι έπαιξα πολλά παιχνίδια στο Mega Drive. Όπω ακριβώ έγινε με το Game Boy Philippine. Το Game Boy που το πήρα και το πήραν όλοι, έπαιξα παιχνίδια. Εκεί δεν. Στο Mega Drive δεν έπαιξα παιχνίδια, ρε φίλε. Ίσως δεν είχε αυτό το βάθος που δώσανε τα παιχνίδια της Nintendo εκείνη την εποχή. Είχε πιο βάθος. Εντάξει, το Mega Drive βέβαια ξεκίνησε πολύ δυνατά, γιατί ακόμα η Nintendo δεν είχε βγάλει την κονσόλα της. Άργησε 1,5-2 χρόνια να κυκλοφορήσει το Super Nintendo. Οπότε είχε αρκετό χρόνο να δημιουργήσει μια βάση παιχτών, ένα αγοραστικό κοινό τέλος πάντων που. Είχε την κονσόλα και να βγάλει και παιχνίδια τα οποία ξέρω εγώ ήταν δυνατά τότε. Αλλά πήρε, όταν βγήκε η Nintendo σιγά σιγά έκανε τις κινήσεις της, έφτασε το 94 να βγει το Donkey Kong, το οποίο ήταν... Σε αυτή τη λέξη που είπε ο Στέλιος είναι ο μύθος του Εσώπου. Ο λαγός με τη χελώνα. Το Mega Drive ήταν ο λαγός, είχε φτάσει πολύ μπροστά στον τραυματισμό 1-2 χρονιά και εν τέλει η χελώνα Super Nintendo. Δεν το λέω για την ταχύτητα. Ναι. Με την υπομονή και με αυτό που έκανε, τελευταίο 1,5 χρόνο το πέρασε μπροστά. Ναι, γιατί ήταν το Mega Drive. Η χελώνα τη εποχή. Δηλαδή, δεν θα μου πει κάτι σε παιδιά τα παιχνίδια. Εγώ επειδή δεν ξέρω τώρα εγώ χρονολογικά, δεν τα πάω καλά εγώ με τέτοια. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι πέρα από το τοκικό, το Super Metroid το βάλει στα τελειώματα. Ναι. Σοβαρά. Το Super Metroid. Το Killer Instinct το βάλει στα τελειώματα. 95 το Metroid. 94 το Metroid, 95 το Metroid. 94 νομίζω. 94. Και το Killer Instinct ήταν τελειώματα. Ήταν 1,5 χρόνο, 94 τέλει με 95 γεμάτο όλο που πήρε τα πάνω του Super Nintendo και τελείωσε πρώτο. Γιατί και το Killer Instinct, άμα κάτσε και το σκεφτεί, μην κοιτάτε τώρα που δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη το Killer Instinct. Τότε το Killer Instinct ήταν. Το fighting! Κοίτα, έχει περάσει και το Mortal Kombat λοιπόν, και τα Street Fighter. Δεν ξέρω, παίζανε μαζί. Ναι. Σε δημοτικότητα θέλανε όλοι Killer Instinct να παίξουν. Παίζανε μαζί. Οι αριθμοί τότε για να καταλάβει ο κόσμος δεν ήταν 10 εκατομμύρια το Mega Drive και 9,5 το Super Nintendo. Υπερκέρασε η Nintendo, δηλαδή. Όχι απλά το έφτασε και το ξεπέρασε για λίγο. Έκανε πολύ μεγάλες πωλήσεις για να περάσει το Mega Drive. Ήταν πρώτο με διαφορά το Ήταν ένα τρελό που μου θυμίζει τώρα το παιχνίδι που έπαιξε Μονακό Ολυμπιακός που έκανε Ολυμπιακός για 11 πόντους και έκανε τρίτο δεκάλεπτο 27-2. Αυτό έγινε. Το Link to the Past δηλαδή το έβαλε σε τελειώματα. Όχι. Ήταν παιχνιδάρα. Ήταν παιχνιδάρα αλλά τότε δεν είχε τιμηθεί. Λίγοι ξέρανε. Από το NES όσοι ήταν γνώστες από το NES. Λίγοι και καλοί ήταν, να σου πω και ο Στέλιος. Και εγώ δεν τα βγω στο NES από την αρχή. Καλά και γενικά τα RPG τότε δεν είχαν την αναγνωρισιμότητα που έχουν τώρα. Τα οποία κακά τα ψέματα, τα RPG λόγω του Final Fantasy 7 έγιναν μετά στο PlayStation 1 έγιναν τόσο διάσημα. Σε δημοτικό, τέλος πάντων είναι τόσο γνωστά. Γι' αυτό και πολλά παιχνίδια του Super Nintendo RPG, γιατί το Super Nintendo είχε φοβερά παιχνίδια διαμάντια, τα οποία δεν κυκλοφόρησαν σε PAL έκδοση, ήταν ιαπωνικά και αμερικάνικα, φοβερές RPG-άρες, δεν εκτιμήθηκαν και δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εγώ ξέρω ότι ήταν το τέτοιο, θέλεις arcades, παιχνίδια και αθλητικά, πάρε Mega Drive, θέλεις RPG, πάρε Super NES. Ισχύει αυτό, αλλά. Είχε μαζέψει όλες τις εταιρείες που φτιάχναν RPG. Κοιτάξει, πάντα η Sega το είχε με τα arcade και με τα αθλητικά. Η Nintendo έδινε περισσότερο βάση στα platform games, στα RPG, στα action. Σαν κονσόλα ήταν πιο δυνατή το Super Nintendo.
16 bit και 2, αλλά σε γραφικά ήταν. Έπαιξε ρόλο ότι. Ότι άρχισε. Έγινε στην παραγωγή και 2 χρόνια αργότερα από το Mega Drive. Πέρα τώρα, εντάξει, και τι έβγαζε και τα λοιπά. Αν μπούμε τώρα να κάνουμε console world Mega Drive Super Nintendo, νομίζω θα πρέπει να κάνουμε ένα άλλο HunterCast. Άλλο είναι. Πρέπει να γίνει αφιέρωμα μεγάλο. Να είμαστε σε άλλο mood. Να είμαστε σε άλλο mood. Να είναι και ο Τάκης εδώ. Να φέρουμε. Να λέει Αλαντίν και Μίκη Μάους. Ό,τι και να ακούσετε να λέει ο Στέλιος, αγαπάει αρκετά και το Mega Drive. Καταρχήν είναι ο νούμερο ένα γνώστης, πιστεύω. Είναι κορυφαίο. Εντάξει, έφαγα την Nintendo με το κουτάλι. Αυτό. Τώρα πολλά χρόνια, εντάξει, η αγάπη μου ήταν. Νιτεντολόγος. Είναι νιτεντολόγος ακριβώς. Το Super Nintendo ήταν αυτό που με έκανε να ξεκινήσω τη συλλογή. Άμα δεν ήταν αυτό, δηλαδή από εκεί ξεκινήσαμε. Να ψάχνουμε το Final Fantasy και το Chrono Trigger. Και τώρα το 2000. Το 97, 2000. Οπότε να ξέρετε ότι όντως ότι λέει ο Στέλιος σε Nintendo, πιστεύω είναι ο απόλυτος. Άρχον. θέλω λοιπόν τώρα να θυμηθείς τον Στέλιο περίπου πότε πήρε το Super Nintendo. Καταρχήν πριν, Game Boy, NES είχες. Είχα το Game Boy, είχα παίξει ελάχιστα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν λίγο, ήμασταν λίγο στενά οικονομικά τότε εκείνη την περίοδο. Και το Super Nintendo μου το πήρε η γιαγιά μου. Θυμάμαι τα πρώτα μου παιχνίδια ήταν αυτά που ήταν σε προσφορές. Δεν μπορούσα να αγοράσω τα ακριβά παιχνίδια, δηλαδή τύπου Donkey Kong Country που ήταν σχεδόν 30.000 δραχμές. 35 πήγαιναν κάποια αμερικάνικα, δηλαδή για τέτοια. Ο Donkey νομίζω ήταν στα 30, δεν θυμάμαι καλά. Ούτε το Killer Instinct. Και κατάφερα αυτά να τα αποκτήσω με ανταλλαγές με άλλα παιδιά που τα είχαν πάρει νωρίτερα και τα είχαν τερματίσει, τα είχαν βαρεθεί. Και ήμουν τυχερός γιατί είχα πάρει, ας πούμε, σε κάποιες προσφορές το Axel Lay για παράδειγμα, το οποίο βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος, τότε ένα άγιο παιδί που είχε τερματίσει το Donkey Kong Country και έκανε το όνειρό μου πραγματικότητα. Του έδωσα το Axel Lay και μου έδωσε το Donkey Kong Country. Εντάξει, και αυτά που είδα τότε και τέλος πάντων τη μαγεία αυτού του παιχνιδιού, εντάξει, δεν περιγράφεται. Okay. Γιατί τότε εποχή, ας πούμε. Θυμάσαι χρονολογία από τότε στο πήρε η γιαγιά σου. 94 ήταν τότε που. Που βγήκε το Donkey Kong. Που έκανε και το Peak, ας πούμε. Το, θυμάσαι ποιο bundle ήταν το κλασικό, το ευρωπαϊκό που είχε βγει. Ναι, ναι, αυτό το. Το έχει ακόμα αυτό. Όχι. Σε κάποια φάση πριν ξεκινήσω να μαζεύω, είχα πάει όλα μου τα βιντεοπαιχνίδια και τα είχα δώσει ανταλλαγές για να πάρω PlayStation 1. Το κλασικό. Εγώ το έχω κάνει. Ντροπή, ξεφύλατο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως όταν έδωσε το PlayStation 1, το Super Nintendo, μετά εκεί το 2000 ξαφνικά θυμήθηκες Chrono Trigger, Hagan, όλα τα περίεργα τα RPG. Τα θυμήθηκα επειδή ακριβώς έπαιξα μετά το 97 το Final Fantasy 7. Γούσταρα πολύ με τα RPG, γούσταρα πολύ Final Fantasy και ο συνδυασμός Νιτεντάκιας, γουστάρω Final Fantasy και επειδή ήξερα το ότι το Final Fantasy ήταν τίτλος της Nintendo, αλλά λόγω χωρητικότητας του Nintendo 64 μεταπήδησε στη Sony και στο PlayStation με τα CD, ναι. Ήθελα να έχω τίτλους Final Fantasy σε κονσόλα της Nintendo, επειδή γούσταρα την εταιρεία και το παιχνίδι. Και άρχισα να ψάχνω, μπήκα στη διαδικασία τέλος πάντων να ψάχνω τα παλιά μαγαζιά μήπως το βρω, το βρήκα. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να μαζεύω. Και από όσο ξέρω, δεν έχεις αρκεστεί μόνο στα περισσότερα ευρωπαϊκά που ξέρουν οι περισσότεροι. Έχεις παίξει, έχεις τρελή συλλογή σε Ιαπωνέζικα ψαχμένα. Ψάχνω τα Holy Grails, ας πούμε, ας το πω έτσι. Τα Ιαπωνικά, τα Αμερικάνικα, τίτλους ψαγμένους, δύσκολους. Γουστάρω πάρα πολύ Super Nintendo. Πρώτα Super Nintendo, μετά Neo Geo, ας πούμε. Ναι, καλά, άλλη μεγάλη αγάπη του Στέλιου αυτή. Έχω την τάξη, καλά, έχεις πάρα πολλά παιχνίδια. Συλλογή στη συλλογή. Θα τα δούμε στο room tour που έχουμε πει ότι θα φτιάξουμε. Έχεις και πολλά bundles και ένα από αυτά είναι και το κλασικό εδώ το οποίο τώρα ξαφνικά ξανασυζητιέται πολλά στην Ελλάδα, το Donkey Kong. Το Donkey Kong, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν θυμάστε παιδιά το Μινιόν. Ναι. Εντάξει, εγώ θυμάμαι ας πούμε ένα stand το οποίο είχε ας πούμε, δεν ξέρω, ήταν γεμάτο, πάνω από 10 ξέρω εγώ. Είναι μια εικόνα που σου μένει, δηλαδή το θυμάμαι ακόμα και σήμερα και να τριχιάζω. Όπως και το event εκεί με το τρενάκι και το τέτοιο που δεν ξέρω τώρα αν κάποιος φίλος ή
κάποιο παιδί. Θα το δείξω στην τότε ή φωτογραφίες ή πράγματα. Βρεθήκαμε εκεί πέρα σε αυτό το χώρο και εσύ και εγώ και ο Νίκος, δεν ξέρω, ο Μάκης ή ο Γιάννης αν είχαν πάει. Ναι, εμείς ήμασταν κάτω, τώρα με τυρόπιτα. Και πέρα από το Super Nintendo τώρα που συζητάμε, το Μινιόν εντάξει ήταν πραγματικά ο παράδεισος των παιδιών. Είναι ένα πολυκατάστημα θρύλος. Δεν ξανά. Δεν ξέρω τι. Ήταν η εποχή που είχε μεράκι. Δηλαδή οι καταστηματάρχες όλοι, όχι μόνο το Μινιόν και ο Λαυρόπουλος και όλα αυτά. Λαουδάτος. Δίνανε αγάπη σε αυτό που κάνανε. Δεν το κάνανε τύπου, ξέρω εγώ πώς το κάνει τώρα το τζάμπο. Ξέρω εγώ, ένα ψυχρό έτσι άψυχο πράγμα. Βάζουμε τα παιχνίδια εκεί πέρα και δίπλα τα βρακιά και δεν ξέρω τι πουλάει το τζάμπο. Ναι, ναι, διοράματα. Φτιάχναν διοράματα. Ναι, ναι, ναι. Είχαν ειδικές αίθουσες για τα βιβλία. Δηλαδή έμπαινες μέσα και ήταν τίγκα. Τι είχε τότε, ό,τι μηχάνημα είχε τη εποχή. Θυμάμαι στο Μουστάκα, στο Μπουρνάζι, στο Μουστάκα για παράδειγμα. Και ήταν κάτω δυνατό. Κατέβαινε δύο-τρία σκαλάκια, είχε ένα ημιυπόγειο όπου εκεί μέσα ήταν ο δικό μου παράδεισο που μπαίνα μέσα εκεί. Είχε stand Zegetron, είχε stand Dodo, τα θυμάμαι. Ξέρεις τι, το Μινιόν είναι τόσο δυνατό, δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, επειδή εγώ... Ποτέ δεν πήγα Μινιόν, το μαλάκα. Εγώ πέρυσι στο Μινιόν και στο Λαμπρόντο. Δεν με πήγαινε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, πώς να πάω, να πάρω το μηχανάκι του πατέρα μου, πάω 12 χρόνια. Εγώ δεν σας το ψέμα, το έχω πει και άλλες φορές νομίζω, επειδή εγώ μένω γαλάτσι και ουσιαστικά ήταν δύο ευθείες, ήταν μια γαλατσίου, μια πατησίων το Μινιόν. Με τη μάνα μου παίζει να πήγε να... Ναι, είσαι κοντά εσύ, ρε μαλάκα. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Δηλαδή ξεκάθαρα μια φωτομηνά. Γούσταρες εσύ να σύνταγες τη μάνα σου πάει. Κοίταξε, η μάνα μου επειδή μου ήταν 7 όροφοι, είχε μέσα από οτιδήποτε. Από παπούτσια, από ρούχα, από πιατικά, από παιχνίδια για μένα. Είχε χίλια δυο, είχε κομμωτήριο, είχε εστιατόριο, δεν μπορούσα να στείλει. Είχε φοβερή συνεργασία με την Ιτότσου. Εννοείται. Έτσι, όχι τόσο με τη Zegetron, αλλά θυμάμαι μέχρι και τα πρώτα χρόνια είχε και Gamer Watch ας πούμε. Game of Watch, η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχε Game of Watch και Aftermarket. Μετά άλλα μαγαζιά που πήγαινα εγώ ήταν στο Περιστέρι τον Dilly Dally. Ναι, σίγουρα, τα Game of Watch σίγουρα. Κάτι τόμοι, άμα τα θυμάσαι. Ναι, 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 τα πάντα. Είχε πράγματα και να πούμε ότι το Μινιόν πριν την Ιτότσου, πριν κάνει η Nintendo το μεγάλο μπαμ στην Ελλάδα, ήταν τρελός υποστηρικτής της Atari. Αν θυμάστε σε Mickey Mouse τώρα το 85, το 86, το 87, το 88, διαγωνισμοί, ναι, ήμασταν πιο μικροί, αλλά διαγωνισμοί Atari, ελάτε στο Μινιόν να κερδίσετε 2.600. Δηλαδή, το Μινιόν υποστήριζε τα events, υποστήριζε τα μεγάλα μπαμ, τα branch κτλ. Γούσταρε. Μα το κακό για μένα είναι το Μινιόν δεν έχει παιδιά, δεν έχει σωθεί τεράστιο υλικό. Πέρα από κάποια μικρά σποτάκια στο YouTube, από κάποια events στα Χριστούγεννα του 88, που αυτό είναι ένα πολύ ωραίο απόσπασμα να το ψάξει όσοι θέλετε. Δεν υπάρχουν, δηλαδή ούτε φωτογραφίες υπάρχουν. Όχι, ήταν τεχνολογία, έτσι. Δεν υπήρχαν πολλοί που κυκλοφορούσαν με μια κάμερα για αυτό. Να βιντεοσκοπήσουν. Και είναι πολύ κρίμα γιατί δεν μπορεί να καταλάβουν οι νεότεροι τι ήταν αυτό που βλέπαμε και μας τρέλαινε το μυαλό. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα, ας πούμε, στο Μάκη που δεν έτυχε να πάει ποτέ, θα ήθελα να του δείξω τι έβλεπα εγώ 10, 15 μέχρι και 17 χρονών οριακά που κλείσε το 99. Μην αφήνανε κιόλας, έτσι. Γιατί υπήρχε μια περίοδο που πήγαινε σε μαγαζί σου και δεν μπορεί να τραβήξει. Άγια, δεν είναι τυχαίο που το θυμόμαστε όλη τη ηλικία μα στο Μινιόν και μιλάμε. Δεν έχω ακούσει εγώ κάποιον να μιλάει με αρνητικά σχόλια. Να πει, ξέρω εγώ, ήταν ένα κολομάγαζο. Δεν το ξέρω. Όχι, είσαι πάντα αυτό που το είχε καταρχήν ήταν μερακλή, ρε φίλε. Έδινε πόνο. Ήταν μερακλή. Δηλαδή, το αγαπούσε αυτό που ο κόσμο που ερχόταν μέσα. Έλεγα, έχω διαβάσει ολόκληρο άρθρο. Δηλαδή, δεν υπήρχε μέρα που να μην έβαζε διαγωνισμό. Έκανε ο τύπο έτσι από τα μικρόφωνα, α πούμε. Είχε δώσει εντολή, καθετήρισε και λίγο. Όποιο έχει λίρα επάνω του. Ήταν ένα θείο μου και είχε πάρει ρε φίλε ένα βίντεο. Πώ το κέρδισε αυτό το βίντεο? Βίντεο που βάζει κασέτε. Στο Μινιόν λέει: είχα πάει να πάρω κάτι άλλα πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Και λέει: όποιο έχει στα κλειδιά του τρυπητή λίρα, τη θυμάσαι τη λίρα, τα δεκάλεπτα. Που είναι τρυπητή. Να τη φέρει λέει στο ταμείο και κερδίζει το τάδε βίντεο. Και την είχε αυτό στα κλειδιά επάνω. Και το κέρδισε λέει. Και έκανε τέτοια διάφορα. Ναι, και πώς αγαπούσε και τους υπαλλήλους του. Δηλαδή και εγώ έχω ακούσει πολλές ταξίδια με πρικοδότη. Άμα διαβάσει αυτό το άρθρο που σου λέω που πρέπει να ψάξει να το βρει, λέει και τον λατρεύανε οι υπαλλήλοι. Ναι, εντάξει παιδιά, τίποτα. Είναι εικόνες τώρα αφάνταστες. Τριφτάρουμε μακριά από το κόνσεπτ. Απλά θέλουμε να πούμε ότι ειδικά εκείνο το 94 που βγήκε το Donkey Kong, που ήταν Χριστούγεννα 94, που έχω ας πούμε από τότε από το Nintendo Club το περιοδικό, τη διαφήμιση, το πρόμο, τι θα γίνει στο τελευταίο όροφο του Μινιόν, που θα είναι ζούγκλα και αυτά. Να πούμε ότι έγινε ένας χαμός. Εγώ τότε είχα αρρωστήσει, είχα πάει περίπου 3 φορές με 4 παρακάλαγα τη μάνα μου να πηγαίνουμε συνέχεια, γιατί ήμουν πρώτη γυμνασίου παιδί. Φυσικά ήθελα να πάρω ένα Super Nintendo. Τότε δεν το πήρανε με τον Donkey Kong, τον Bundle δηλαδή.
κοιμόμουν και έβλεπα τη διαφήμιση. Στον ύπνο σου. Όχι στα 32 bits, όχι σε CD-ROM, όχι σε adapters που κράζει καλά το 32H, μόνο στο Super Nintendo και να βλέπω τον Donkey να πηδάει πάνω κάτω και να το βλέπω στον ύπνο μου. Σου έχει τύχει να θέλει κάτι πολύ, να μην στο παίρνουν, γιατί δεν έχουν. Εντάξει, πού να καταλάβει ότι δεν είχαν την οικονομική ευκαιρία. Το καταλαβαίνω, μα το λέγανε. Εντάξει, εγώ δεν το καταλάβαινα. Αλήθεια, ήμουν πολύ επίμονο στο. Αυτό που ήθελα το ήθελα, αλλά δεν μου το πέταγε. Να το δει στον ύπνο ότι το έχει. Το έχω ρε, το κοιμάμαι, το έχω πάθει 4 φορές το πάθει, το έχω πάθει από το πιτσιρικάς. Και το έχω δει, το έχω στον ύπνο μου και παίζω, μία ήταν με το Turbo Drugs, μία ήταν με το Game Boy και την άλλη δεν θυμάμαι τώρα, άλλες δύο φορές δεν θυμάμαι τι. Και έχω ξυπνήσει και δεν το έχω, αλλά ήταν τόσο ζωντανό ότι το είχα και έχω φάει μια ξενέρα που ξυπνάω που και δεν το έχω. Έπαιζα ρε μαζί του ρε στον ύπνο μου. Ονείροξ. Για τέτοια κατάσταση. Η ξενέρα είναι τεράστια, δηλαδή το έχει στα χέρια σου, το βλέπει πραγματικά, δηλαδή το έχει. Χειρίζεσαι. Δεν το είχα, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Όταν όμως αποκτούσες εκείνη την εποχή κάτι, πραγματικά το. Πώς να το πω, το εκτιμούσες. Εκτιμούσες μετά. Ναι. Δεν είναι όπως τώρα, έτσι. Εδώ αλλάζουμε τα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο. Παίρνω PlayStation, εντάξει. Ήταν σπουδαία στιγμή το να αποκτάς κάτι τότε. Είτε ήταν κονσόλα, είτε ήταν μια απλή κασέτα, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε τώρα στέγει εσύ μετά, λοιπόν. Εντάξει, πέρασαν τα χρόνια, συνέχεια να συλλέγεις. Έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Θέλω να. Τι είναι αυτό, το Triple Drax. Αυτό το χάρτη. Τι είναι αυτό, Super Nintendo. Για το όνειρο. Αυτό το χάρτη. Κάλε και το άλλο. Δείξε και το άλλο. Και έκανα έτσι με το χέρι και πήγαινε. Δείξε και το άλλο. Ναι, από δεν το είχαμε. Τώρα μπαίνω στη μέση. Πες το λίγο. Αυτό, μια και είπαμε για Μινιόν τώρα, παιδιά, επειδή τα έχω και εγώ και αυτά σπίτι, έχω πάει στο Μινιόν Χριστούγεννα πάλι το 94 για τον Donkey Kong και είμαι στο τμήμα των παιχνιδιών και είναι ένα υπάλληλο. Αυτό είχε βγει τότε. Νομίζω το 94 και πρέπει να έχει πρωτοκύρια και τα Χριστούγεννα να το λανσάρουν. Και είναι ένα πιτσιρικά υπάλληλο, παιδιά. Αυτή την εικόνα την έχω. Δεν έχει ξεθοριάσει ποτέ. Είναι ένα λοιπόν. Να παίρνει ένα πιτσόκα που ήταν. Να παρουσιάζει και να πλασάρει το αντικείμενο. Το έχει ανοίξει, το έχει βάλει στο πάτωμα. Περνάγαμε εμεί τα παιδιά, Μάκη, και να το κάνει αυτό. Ξέρει τώρα, αυτό δεν πάει. Αυτό θα πάει ή ίσια ή σβούρε. Δεν πάει, δεν στρίβει. Και αυτό λέγεται τορνέιντο στην Αμερική, σκόρτσα στην Ευρώπη. Αυτό κάνει έτσι 360 συνέχεια. Κάτι ευογαντό. Γιατί όχι, όχι, απλά είναι έτσι τα μοτέρα ανάποδα διαφορικό, οπότε γυρνάει ανάποδα. Λοιπόν, και να το κάνει βούρε και να, έχουμε να έχω τρελαθεί. Απλά είχαν επιθετικό μάρκετινγκ, σου λέει: κοίτα πώ πάει, πάρ το αμέσω μάρκετινγκ. Το έχω ανάγκη. Και έβλεπα να φεύγουν. Να φεύγουν οι κούπε. Τουρμπο Μάρξ. Εντάξει, ήταν ακριβό, είχε νομίζω 20-25 χιλιάρικα αυτό το Turbo Drax. Το είχα πάρει εγώ 12-15. Ήταν πιο πρώτο είχε βγει αυτό. Απλά θέλω να πω ότι το Μινιόν ήταν ρε παιδί μου σαφά. Ναι, ναι, εγώ θα κάνω επεισόδιο. Είχαμε κάνει. Θα κάνω. Βλέπω και έχει το έχει τρέξει. Έχει πατήσει. Έχουμε κάνει επεισόδιο. Έχουμε κάνει επεισόδιο το Ιχάντε, αλλά θα κάνω και εγώ τώρα γι' αυτά. Οπότε Στέλιο, αγαπημένο παιχνίδι Super Nintendo. Τώρα πολλά ρωτάω. Είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Μπορώ να πω ότι σίγουρα θα ξεχάσω κάποια. Σίγουρα Final Fantasy 6, Ιαπωνία, ναι. 3 Αμερική, δεν βγήκε ποτέ πάλι αυτό, okay. Chrono Trigger, Secret of Mana, Zelda, Metroid, Super Metroid, Donkey Kong Country, Super Mario Bros. Demon's Crest, Castlevania, το 4, το Vampire Kiss, όχι τόσο. Okay. Βαμπάρι και σπερνιδά, δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά PC Engine όμως. PC Engine είναι καλή έκδοση. Εντάξει. Εντάξει, ναι, οκ. Σίγουρα θα ξεχνάω τώρα και κάποιους άλλους τίτλους, αλλά κυρίως... Α, Killer Instinct. Μου άρεσε μεταφορά. Γενικά εμένα το Killer Ιαπωνικό. Να τον ακούσεις μία. Να πω ένα τίτλο Ιαπωνικό, έτσι. Θα το ψάχνουμε. Το Hyper Area είναι ωραίο πλατφορμάκι. Ποκυρόκι. Ποκυρόκι έχει βγει, δεν έχει. Yeah. Έχει βγει και Αμερική, έχει βγει και PAL. Είπα να πει την κοτσάνα μου και εγώ. Τώρα το μάθανε πολύ όπως εσύ, Γιάννη μου. Εγώ το μάθανε το 2023. Ναι. Αυτά. Okay. Άρα... Αλλά πολλά αυτό που είπα, βγήκανε πολλοί τίτλοι Ιαπωνία και Αμερική που εδώ το... δεν έφαγε μαρμάγκα δυστυχώς. Ναι. Εντάξει, γινόταν και με άλλες κονσόλες αυτό και με το Saturn, ας πούμε, πολλά γεγονές για διαμάντια και με το Dreamcast, εντάξει. Υπάρχει ο βασικός προγραμματισμός.
ΑΒΓ, ξέρουμε 10 πράγματα, τα ανακυκλώνουμε συνέχεια. Το ξέρουμε το Nintendo. Το μείνουμε εκεί πέρα. Καλά, εννοείται. Υπάρχουν πολλοί ας πούμε, που πλασάρονται σαν Nintendo γνώστες, ας πούμε, και γνωρίζουν τα βασικά. Super Mario, Donkey Kong, Castlevania. Castlevania και ένα Zelda βάλε μέσα. Και ένα Zelda στο τσακίρ κέφι, ξέρω εγώ. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει. Πάμε πολλά ψάχνουμε. Ναι, να είσαι και φίλος του RPG σε κάποιες φάσεις. Κάποια... RPG. Όταν, yeah. όταν θες να παρουσιαστείς σαν Nintendo fan, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχεις και περισσότερες γνώσεις ας πούμε, από τους κλασικούς τίτλους. Yeah, αλλιώς δεν το λέω. Εγώ ας πούμε δεν θα έλεγα ότι είμαι ο γκουρού των γνώσεων, ξέρω εγώ. Δεν μ' άρεσε αυτός ο τίτλος. Γουστάρω την Nintendo, ξέρω, έψαξα. Έμαθα, διάβασα, γούσταρα και ξέρω κάποια πράγματα. Ναι. Εντάξει, πολύ δυνατό, ο Στέλιος, παιδιά. Θα δείτε και τι παιχνιδάκια έχει σύντομα. Πάμε στο Θάνο. Λοιπόν, για πες τώρα. Το 94 που λέμε εκείνη την υπέροχη εβδομάδα με το event του Donkey, έγινε χαμός. Ήταν βασικά sorry, ήταν ένα ολόκληρο μήνα σχεδόν. Νομίζω ήταν όλο ο Δεκέμβρη. Ήταν από αρχή Δεκέμβρη μέχρι αρχέ Δεκέμβρη. Δεν υπήρχε πάντω χρονιά που να μην κάνει κάποιο μηνιό για την κάθε... Πάντα και διαγωνισμού. Ειδικά βάλει διαγωνισμού. Δηλαδή είχε και κοινό πίσω, λε, ήταν τύπου ξέρω εγώ γήπεδο εκεί πέρα. Ναι, το περιμέναμε σαν τρελέ. Την όποια πληροφόρηση παίρναμε από το Αρμανάκο, από τα Σαένια. Και από... Γιατί δεν είχαν και το Pixel. Και το Pixel, ναι, σε ένα κομμάτι και το Pixel. Εγώ είχα ένα τεράστιο πρόβλημα, ενώ μπορούσαν οι δικοί μου και μου παίρνανε αυτά που ήθελα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί εφόσον είχα Mega Drive, το οποίο ήταν 16-bit, ήθελα και ένα 16-bit δεύτερο. Ήταν μη λογικό για ένα μεγάλο άνθρωπο να καταλάβει, έχεις, γιατί ναι. αυτό έχεις και είναι το ίδιο. Για μένα είναι το ίδιο. Δεν έχει CD, δεν είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, έκανα τα πάντα, χτυπήθηκα, δεν μου το παίρνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Από την άλλη, να έδινα ό,τι είχα για να πάρω το Super Nintendo, δεν θα το έκανα. Mm-hmm. Βρέθηκε ένα χρόνο μετά, ήμουνα τέτοια γυμνασίου, να θυμάμαι καλά, μια φιλόλογος που το είχαν πάρει με το αγόρι της, η φιλόλογος ήταν 25 χρονών τότε. και το είχαν πάρει τον Donkey, δεν πήραν κάτι άλλο, με το sleep τον Donkey, αυτό που είχε γίνει ο χαμός τώρα, και μου λέει, έχουν μια κονσόλα, λέει τέτοιο, λέω την κονσόλα, μου λέει Nintendo. Μου λέει, άμα τη θέλω, σε φέρω. Και πραγματικά στο επόμενο μάθημα έρχεται ο... Ο Donkey με το Σλουβάκι μου το δίνει κανονικά, μου λέει δικό σου. Έλα! Το οποίο. Σκορ! Θα σου πω το καλύτερο είναι μετά. Το έλειωσα, το έπαιξα, ευχαριστήθηκα. Μιλάμε τώρα για 95. Στο φέρε δανεικό ή στο χάρισε. Δανεικό χάρισμα. Στην ουσία δεν θα την ενδιαφέρε και ποτέ αυτό το πράγμα. Okay. Μιλάμε τώρα για εξετάσεις. Μάιο-Ιούνιο το 95. Που δίναμε mm-hmm. για το σχολείο. Τελειώνω εξετάσεις, το βάζω, τελειώνω πραγματικά. Το ξεχνάω, γιατί μετά ήταν και η εποχή Saturn, ήταν και άλλα πραγματάκια. Εγώ τον Donkey ήθελα. Από εκείνο το κομμάτι, αυτό το παιχνίδι. Δεν θα έπαιρνα σε διαδικασία να μπλέξω με τα τριαντάρια. Ήταν ακριβές και οι κασέτες. Οπότε δεν ήθελες να δεις. Ήταν και πιο ακριβές από του Mega Drive. Ναι, ήμουνα ποτισμένος σαγκάκιας. Ήξερα τι ήθελα εκείνη τη στιγμή από την Nintendo. Ένα πράγμα και εγώ ήμουνα που δεν θα το είχαμε, που να χτυπιόμασταν κάτω εμείς. Αυτό ήταν η αλήθεια. Το έλειωσα και μετά φίλε χάθηκε σε ανταλλαγή. Όχι ανταλλαγή σε μαγαζί, κάπου το έδωσε και εξαφανίστηκε φίλε στο Nintendo. Με το σλίβο αυτό. Το σλιβάκι αυτό. Θα είναι κάπου marketplace τώρα αυτό. Κάπου θα είναι. κάπου θα είναι. Λέω πάντως κοίτα, με ένα χρόνο υπομονή βρέθηκε δωρεάν μπροστά μου. Ναι. Αυτό που άλλοι χτυπιόντουσαν. Πού να ξέρεις τότε. Και μετά πότε ξαναπήρε, σαν συλλέκτη, α πούμε, ή το είχε πάρει πολύ πιο πριν, α πούμε. Όχι, όχι. Πέρασε η εποχή, ήταν τώρα στην προηγούμενη δεκαετία που το εκτίμησα επί δύο. Κατάλαβα τις διαφορές που είχε από το Mega Drive. Γιατί δεν πάνε να πει ότι επειδή είμαστε σέγγα, είμαστε και τρελοί. Όχι, δεν ναι. Αγαπάω και τα δύο μηχανήματα, ξέρω τις αδυναμίες του Mega Drive και του Super Nintendo. Και τα καλά και τα κακά. Έχει ναι. κολλάγει πιο πολύ στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα gamer το Mega Drive και η Sega. Αυτό το όχι, arcade όχι, δεν στυλ, ήταν. Ακόμα και το Sonic, αν το βάλεις δίπλα σε... Αν βάλεις τα platform, δηλαδή τα κλασικά, το Sonic του Mega Drive και το Mario ή το Donkey Kong, το Mario και το Donkey είχαν περισσότερο βάθος, έπρεπε να το ψάξεις πιο πολύ, ενώ το Sonic θα το χαρακτήριζε σαν arcade platform. Γρήγορο, ουσιαστικά έτρεχες και παίρνεις τις πίσες. Δεν χάζεσαι. Αυτό που λέει, δεν λέει. Εγώ αυτό είχα πάρει. Δεν προσπαθούσες να κάνεις, να
πασχίσεις να το τερματίσεις. Ούτε τα τζεπς εγώ δεν μάζευα μικρός. Έτρεχα, δεν κοίταγα καν. Περάσει την πρώτη πίστα απλά κάνοντας άνοιγμα. Ναι. Ήταν φίλε, ξέρεις ποια είναι η κατάσταση. Εγώ βλέπω, γιατί την ανακάλυψα πιο μετά την Nintendo, ότι τα παιχνίδια της και η ιδεολογία των παιχνιδιών σε μεγάλο ποσοστό της, του Super Nintendo, ήταν το ότι του σήμερα. Δηλαδή θα το πάρεις, θα παίξει σήμερα, θα το σώσει, θα μπει αύριο, θα συνεχίσει από εκεί που ήσουν. Αυτό δεν υπήρχε στο Mega Drive. Αυτό. Και αν υπήρχε, ήταν μετρημένα στα δάχτυλα τα παιχνίδια. Δεν υπήρχε το βάθος αυτό. Μου άρεσε αυτό το στυλ της Nintendo. Όχι, κάνουμε μια ξεπέτα. Ναι. Όχι ότι τόσο νίκη είναι ξεπέτα. Σπουδαίο τίτλο είναι, ρε παιδί μου. Ρες, ήταν πάντα σπασαρχίδικα τα παιχνίδια. Ήταν πολύ δύσκολα όλα, ρε φίλε. Έπρεπε δηλαδή να κάτσει τηλεόραση για να τελειώσει το Sonic 4 ώρες. Ή το 1 ή το 2 ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι είχα στα χέρια μου. Ήταν πάντα παιχνίδι του ή θα το βγάλει τώρα και θα το τερματίσει τώρα ή αγαμί σου κλείσει την κονσόλα και πήγαινε κοιμήσου. Μονορούφι. Ναι. Εντάξει, ήταν και δύσκολα, δεν συγκρίνονται τα 16-bit παιχνίδια με την τωρινή γενιά. Δηλαδή ναι. Είχε, πιάτο. Είχε όμως και επιλογές όμως που δεν χρειάζεται να σου δώσω ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να σπάσει δεν και καλά τα παπάρια σου get good και, ή καληνύχτα. Έχω και παιχνίδια τα οποία θα σε βάλουν να σκεφτείς, θα λύσεις γρίφους. Να μαζέψεις πράγματα, να γίνεις πιο δυνατός. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα στο Mega Drive. Ισχύει. Τα καλύτερα παιχνίδια του Mega Drive δηλαδή είναι όλα αρκετά μεγάλα και το σκεφτείς. Τα καλύτερα του. Ναι. Και έχει και ένα που μοιάζει λίγο με το Zelda. Το, γι' αυτό είπα ότι ταιριάζει πιο πολύ στον Έλληνα. Ο Έλληνας πιο πολύ παίζει τέτοιου είδους παιχνίδια. Τότε. Και τώρα δηλαδή πόσοι παίζουν ας πούμε. Παίρνουν PlayStation μόνο για Pro Evolution και Grand Theft Auto ναι. Και πόσοι το παίρνουν για τον Dark Souls. Ναι. Σωστό. Και αυτοί που παίζουν Pro Evolution και Grand Theft Auto στο τσακίρ κέφι θα παίξουν God of War που κάνει η τελική προχωράς και σφάζεις και μουστάζεις. Είναι πιο αρκετή αυτό το παιχνιδάρα. Γιάννη. Όχι τα δύο τελευταία, αλλά το τρία και πίσω. Είναι καλό παιχνίδι το God of War, έτσι, αλλά αυτό που κάνει το έχουμε δει σε δεκάδες, εκατοντάδες παιχνίδια. Προχωράω και σφάζω. Δεν είναι, προχωράω και σφάζω. Με καλά, ωραία, τέλεια γραφικά του σήμερα. Δεν είναι ένα παιχνίδι που θα πεις, ξέρω εγώ, είναι το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Όπως τώρα λένε για παράδειγμα το Zelda, που εγώ παρότι με Nintendo δεν θα έλεγα για ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε τώρα ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Το Tears of the Kingdom λέμε τώρα. Αυτό που είναι να κάνει λίγο τον κύκλο του, να το δούμε. Καταρχάς. Είναι το hype τώρα, μιλάει το hype τώρα. Και πρέπει να κάτσει σκόνη και μετά να κάνει απολογισμό. Ακριβώς και τώρα εγώ είμαι και λίγο. Το Zelda με open world δεν ξέρω δε, και χωρίς dungeon δε, τώρα λένε βέβαια ότι κάτι έχει, δεν θέλω και να σποιλάρω. Αλλά αυτό που πες για την ελληνική αγορά και την ευρωπαϊκή αγορά. Το αμίμητο και το κορυφαίο λάθος που έκανε η Dolce τότε, και αν είχα στους ανθρώπους θα το έλεγα, είναι ότι στην εποχή που έπαιζε μπάλα το Mega Drive, πήγανε να λανσάρουν στην ελληνική αγορά το NES ως πρώτη κονσόλα, φρενάρανε το Super Nintendo που είχε βγει στην Αμερική, είχε βγει στην Ελλάδα. Ήρθε αργά η Nintendo στην Ελλάδα, γι' αυτό. Ήρθε αργά. Εγώ αν ερχόμουν αργά θα έβγαζα το όπλο που έχω τώρα, ήταν αιχμή, περίμενε λίγο. Και άρα ο Θάνος ή ο Γιάννης του τότε είχε ένα NES το 92 με το Μάριο του 86 να παίξει ή ένα Sonic του 92 που βγήκε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Τι θα πάρει το παιδάκι τότε. Αυτό και στο Master System ακόμα ήταν πιο δυνατό. Αυτό. Άρα ήταν αυτό. Σαμποτάζ αυτό. Η ίδια η Nintendo έδωσε στόκ που είχε για να εμπλουτίσει την ελληνική αγορά. Ήθελε να ξεφορτωθεί. Ήθελε να ξεφορτωθεί παιχνίδια του NES και κονσόλες του NES από την ευρωπαϊκή αγορά. Μέσω τη Itochu που ήταν καινούργια εδώ στην Ελλάδα και το προωθούσε. Για να έχει συμφωνία. Όταν όμως ήρθε το Super Nintendo, έδωσε πόνο και έκανε πράγματα που δεν τα έκανε η Zegetron και δεν τα έχει κάνει και κανείς άλλος. Όχι, λέμε ότι γιατί ταιριάξε στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι ταιριάξε στην Ελλάδα το Mega Drive και η Sega. Είναι ότι είχαν γίνει και λάθη από την Nintendo, από την Itochu, δεν ξέρω, συγκυρίες, κατάλαβες. Από τη μέση, παιδιά, πώς πηγαίνει. Τα μηχανήματα από τη μέση, πώς πηγαίνει. Η Nintendo ήταν και πιο ακριβή εκεί, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αλλά και τα παιχνίδια. Σε κάνει Nintendo. Θα πούμε σε ένα κοινό παιχνίδι. Τώρα να πούμε το FIFA το 96. 20.000 αγμές στο Sega, 30.000 στο Nintendo. Κοίτα, εγώ θυμάμαι όταν πήγα να πάρω εγώ κονσόλα 16-bit τότε, γιατί δεν ξεχνάω εύκολα τι έχει γίνει από τότε που αρχίζω και θυμάμαι τον εαυτό μου. Ο πολιτής είχε λυσάξει να πάρουμε Mega Drive.
Τώρα το γιατί, εγώ δεν το γνωρίζω. Μπορεί να παίζανε ποσοστά. Ο πατέρας μου ήταν διστακτικός, μόλις του είπε ότι έχει φθηνότερα παιχνίδια. Έχει, η κονσόλα η ίδια είναι φθηνότερη. Ναι. Λέω, πατέρας μου, λέει, εντάξει, και πώς παίζουν αυτά, και μας εξηγεί ότι 16 το ένα, 16 το άλλο, τα ίδια γραφικά, τα ίδια χρώματα. Τώρα σε λεπτομέρειες δεν πρόκειται να μπει και ότι εγώ να καταλάβω αν μπει σε λεπτομέρειες. Σε ένα γονέα βασικό έπαιξε ρόλο το η τιμή. Σου λέει, αφού η μία κασέτα κάνει 30 και στο άλλο κάνει 20 και είναι το ίδιο πράγμα, 16 μπει, πού θα το πάρω. Επίσης ήταν και το άλλο, ότι στη γειτονιά σου θέλεις, μου λέει, στη γειτονιά σου λέει ποιοι έχουν, να ανταλλάζετε και δεν. Ο πατέρας το σκέφτηκε. Είχε πει από τον Game Boy τις τράμπες που γίνονται. Του λέει όλοι τέτοιο έχουν. Πάρε αυτό μου, κάνε όποιο θέλεις πάρε μου, εγώ αυτό θα έπαιρνα. Το πήρα. Πόσοι πήγανε και έγινε όλο αυτό το ταραβέρι. Εντάξει, πιστεύω η αναλογία παίζει να ήταν 3-1. 4-1 μπορεί να ήταν. Εγώ έχω ακούσει άλλη γειτονιά που μου λένε είχαν όλοι Super NES. Ισορροπήθηκε από το 1994 ακόμα και στην Ελλάδα, δηλαδή άρχισε και έφτιαχνε το πράγμα. Αλλά σου λέω ότι σε όλη την Ευρώπη, τώρα δεν πάω παγκοσμίω, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε ίσως η μόνη χώρα που ήταν η Sega πιο μπροστά από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η Άγγλοι είναι τρελαμένη ρε σε την Nintendo. Και με τον Μπέτρα η Άγγλοι. Είναι παράλληλο αυτό. Ναι, ίσως να ήταν εισάριθμα εκεί. Βραζιλιάνοι πολύ Sega, ξέρω ότι είναι. Να ρωτήσω. Δεν μετράμε τον λογαριασμό. Οι τακτόροι την αφαιρούν από το τελικό λογαριασμό. Καλά, ρε φίλε, αυτοί βγάζουν ακόμα και τώρα Master System. Τώρα, άμα κάτσει και μετρήσει αυτά τα Master System στο λογαριασμό των Master System που πουληθήκαν συνολικά, έχανε την μπάλα, ρε φίλε. Γιατί πουλούνται ακόμα και σήμερα. Τα δικαιώματα όμως των Master System αυτών τα έχει η Sega ή είναι μια πατέντα την οποία ξέρει κάτι, χρησιμοποιήσει ακόμα. Sega License. Ναι, ναι, την αγοράσαν την πατέντα και συνεχίζουν και βγάζουν. Αυτά δεν πάνε τα λεφτά στη Sega έτσι ώστε να μετράνε ω και πωλήσεις που έχουν γίνει του Master System ως προς τη Sega. Δεν μπορείς να τα βάλεις αυτά. Είναι μια ανεξάρτητη αγορά. Καταρχήν, άμα έπαιρνες κάποιο Mega Drive που τύχαινε να είναι από τη Βραζιλία, ό,τι να είχε πάνω. Αλλά αντάλλον είχε σήματα. Πάντως ήταν πιο συνειδητοποιημένοι αυτοί που παίρνανε Super Nintendo και αυτό φάνηκε και στην πορεία γιατί η Nintendo έχει οπαδούς φανατικούς μέχρι σήμερα. Οι αυτοί που υποστηρίζουν τη Sega δεν είναι τόσο φανατικοί οπαδοί. Ο Γιάννης. Γιατί σε έκανα, δεν μπορεί να είσαι φανατικό αφού δεν έχει μηχάνημα πλέον. Το μηχάνημα σε δένει στο να μείνει φανατικό. Γιατί τη γενιά είναι. Ακόμα και για το. Τώρα που βγάλανε το Mega Drive Mini, δεν πήγε να τα αγοράσει κανεί, δεν υποστήριξε. Φταίει Sega. Και τα παιχνίδια που βγάζει Sega τώρα. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ. Κοίταξε το Mini, το Sega Mega Drive Mini που βγάλανε. Αφού βγάζει κάθε χρόνο μια συλλογή με τα ίδια παιχνίδια που είχε μέσα το Mega Drive Mini. Σου λέει, να πάω να δώσω εγώ τώρα 100, πόσο έκανε. Το πρώτο είχε 85, το επόμενο βγήκε μόνο Amazon Exclusive, 100 ευρώ να πάω να πάρω το Mega Drive Mini. Για μια εβδομάδα. Να πάω να πάρω το Mega Drive Mini ή να πάω να πάρω τη συλλογή που έβγαλε τώρα μαζί με το Mega Drive Mini. Με κάνανε την κλοποδία στα πόδια του. Επίσης, έχει βγει το NES Mini φόλα με κάτι καλωδιάκια τόσο για λες και. Έχει βγει το Super NES Mini. Που εντάξει, αυτό ήταν μια χαρά, αξιοπρεπέστατο με δύο μοχλούς. Βγαίνει το PlayStation Mini που ήταν μια μαλακία και μισή. Από όλες τις απόψεις. Καλά, όχι, είναι Nintendo πλέον, είναι χρυσός. Έτσι και είναι η χαρά του reseller και του. Τέτοιου, οι φόλες δηλαδή που φάγανε με τα προηγούμενα, αν εξαιρέσει ξαναλέω και πάλι με το Super NES, που και το Super NES δεν έχει μέσα αυτά το Mini που έπρεπε να έχει. Εννοεί. Πάνε και βγάζουν και αυτοί με κατρέπει και σου λέει: κοίτα, φάγαμε φόλα με το ένα, φάγαμε με το άλλο, φάγαμε με το παράλληλο. Ναι. Τώρα τι Sega και άσε τώρα. Ναι. Ήταν και τελευταία που βγήκε. Όλα παίζουν ρόλο. Ό, δεν είναι μόνο δεν πήγε ο άλλος να στηρίξει γιατί δεν είναι Sega fan. Είναι όλα. Είναι πολλές οι συγκυρίες. Και σαν συλλεκτικότητα όμως, άμα τα βάλουμε κάτω. Δηλαδή βάλουμε είναι, το Super Nintendo, ξέχωρα από Nintendo Sega γενικά. Super Nintendo Mega Drive. Τα παιχνίδια του Super Nintendo είναι πιο συλλεκτικά, πιο ακριβά. Παίζουν ρόλο ακόμα και το κουτί, η συσκευασία που όλοι κράζουν, ας πούμε, ότι είναι χάρτινο. Η μαγεία όμως είναι σε αυτό. Το πλαστικό πάντα έχει την ίδια. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν χαλάει, δεν φύγεται. Σε 100 χρόνια πόσα πλαστικά Mega Drive θα υπάρχουν ακόμα στο γράφημα και πόσα Super Nintendo χαρτονάκια. Οπότε αυτομάτως το χάρτινο το κουτί έχει μεγαλύτερη αξία. Όσο πιο καλό είναι, ας πούμε, ξεφεύγει. Θάνο, γιατί κάναμε, ξεφύγαμε. Στείλε, πες τώρα, αγαπημένα Super Nintendo, έτσι κανένα πιο περίεργο, κάτι που γουστάρει, κάτι που δεν έχεις και θες να πάρεις. Καλά, το στέλνει τον Ρότσερ, πιστεύω τα έχει όλα. Εντάξει, ποτέ δεν τελειώνει. Με αυτό που πέρασα πολλές ώρες και το λάτρεψα και μετά το franchise το ακολουθέν, το Metroid. Το Metroid μου έδωσε πολύ καλές στιγμές. Παιχνίδι το οποίο πίκυλε το gameplay και εντάξει, ναι, ναι.
και το είχα κάνει ένα πολύ καλό και δύσκολο παιχνιδάκι. Δεν παίζεται. Mm-hmm. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το βάλω στην συλλογή. Δεν το έχω. Okay, άρα θες αυτό έτσι. Σαν, ναι, και σαν συλλεκτική απόψη και σαν παιχνιδάκι. Σαν το Metroid τώρα το σκέφτομαι. Είχε και τα πρώτα στοιχεία έτσι thriller παιχνιδιού. Ναι. Κλειστοφοβικού ναι, έτσι. Δεν ξέρω αν το είχε. Ήταν επηρεασμένο από το Alien. Ίσως και το Alien 3. Δεν είχε το Mega Drive, ας πούμε. Βλέπεις τώρα ονόματα Ridley μέσα ως βασικό κακό που είναι ο Ridley Scott, ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας του Alien. Και ο πλανήτης, ο SR-38. Τα είχα γράψει και στο περιοδικό του Grid αυτά. Είναι η εισαγωγή. Για να δεις αυτό που λέει τώρα, γιατί δεν είναι ανταγωνισμός για μένα και για εσένα συγκεκριμένα, είναι ότι δένουμε τη βιβλιοθήκη του Mega Drive με το Super Nintendo, του κάνουμε ένα μείγμα, τα καλά της κάθε βιβλιοθήκης και έχουμε ολοκληρωμένη βέβαια, game. Βέβαια. Και αυτό είσαι. Το arcade με το platform, το RPG με το action. Και αυτό τα ξέρουμε και τα δύο ακριβώς. Τα έχουμε και τα παίρνουμε. Εντάξει, δεν θα πάρουμε τώρα, δεν θα πάρω το Hangani τώρα που έχει χεία ευρώ όπως έχει. Αυτό είναι και το άτιμο. Ναι, δεν θα το πάρω, αλλά αυτά που ήθελα καλύτερα. Όλα με Super Nintendo τα παιχνίδια που με σημαδέψανε, τα έχω πάρει. Οπότε είχα κάνει τέτοιο και Super Metroid ο αρχηγός όλων. Και μετά το OK. Εντάξει, OK. Μάκη. Τι θα ήθελες να σου πω, φίλε μου Νίκο. Πες μου για το Super Nintendo. Τι σκέψεις. Για το Super Nintendo εγώ δεν... εξήγησα. Ναι, 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 εντάξει, ναι, ναι. Γιατί εν μέσω πριν σαφώς προχώρησε η συζήτηση, μπήκα και εγώ μέσα, είπα και εγώ κάποια πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ το Super Nintendo δεν το είχα, ας πούμε, εκείνη την εποχή που έπρεπε να το έχω. Μετά από χρόνια μου το δάνεισε ένας φίλος μου. Και έπαιξα, είχε Donkey Kong 2 και 1 και 2. Mm-hmm. Οπότε αυτά να έχετε υπόψη ότι τα έπαιξα από το 2010. 2008-2009, μια εβδομάδα πριν πω φαντάρο, τερμάτιζα Donkey Kong 2. Έψαχνα να βρω όλα τα collectables. Οπότε καταλαβαίνετε για πότε εγώ δοκίμασα καλά και κατάλαβα τι σημαίνει Super NES, έτσι. Mm-hmm. XLI μέσα και Airtype. Δεν θυμάμαι ποιο. Super R-Type. Το Super R-Type, ναι. Το οποίο το τερμάτισα και αυτό, το XLI δεν παίζεται. Δεν ξέρω αν είναι ακριβό, αν είναι συλλεκτικό. Αυτό το πράγμα δεν παίζεται, απλά δεν παίζεται. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ακριβό παιχνίδι. Είναι σου πενιντάρικο. Ναι. Μπορεί να κάνει 100 τώρα. Άμα έχει ελληνικές οδηγίες. Να πούμε και για αυτό. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά λοιπόν τα 4 παιχνίδια που σας ανέφερα, δεν είχα παίξει κάτι άλλο. Πραγματικά είδα, λέω, πω ρε μαλάκα, παιχνίδια τώρα λέω του 90, δεν θυμάμαι πότε. Κάθομαι και τα παίζω εγώ τώρα, σας λέω, λίγο πριν πω φαντάρος, έτσι. 25 ευρώ, 24 ήμουν εδώ. Ναι. Και τα παίζω, λέω, τώρα, ενώ έχει βγει PlayStation 3, εκείνη τη φάση είχε βγει PlayStation 3. Xbox 360 και δεν συμμαζεύεται. Και τα παίζω, λέω, τώρα και τα ευχαριστιέμαι τόσο, πέρασε καλά. Τόσο, χωρίς να τα ξέρω, δεν τα έπαιξα για κύκλο. Ήθελα πραγματικά να τα παίξω, ρε. Δηλαδή, ξεκίνησε στην αρχή ως περιέργεια να δω τι βγάζανε, τι, για να δω. Και κατέληξα στο, παίζω, έχω αφοσιωθεί, πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να μαζέψω τα πάντα. Αυτό είναι χαρά. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Και μου κάνει εντύπωση τελειώνοντας αυτά τα δύο παιχνίδια. Καλά, το R-Type είναι εντάξει, arcade αρκετά. Ωραίο κι αυτό όμως. Mm-hmm. Που κατάφερα κι αυτό και το πήγαμε από το τέλος. Είναι φάση ότι πώς γίνεται δύο παιχνίδια τόσο αρχαία να έχουμε φτάσει τώρα PlayStation 3, ας πούμε, έλεγα εγώ και 360 και να μπορώ να τα παίξω τόσο άνετα όσο παίζω τα παιχνίδια σήμερα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό πολύ. Ισχύει. Μετά, μόλις απολύθηκα από φαντάζομαι αυτά δεν είναι. Δεν είχα κάτι άλλο να παίξω, οπότε είχα πάρει ένα λαπτοπάκι, θυμάμαι ότι είχαμε βάλει και ίντερνετ εκεί στο σπίτι, 2009-2010. Και έρχεται ένα φίλος και μου λέει: κατέβασε και κάνανε emulator, μου λέει. Του λέω: τι είναι αυτό. Μου λέει: θα σου βάλω, μου λέει, emulator μέσα εδώ. Να παίξει, μου λέει. Του λέω: βάλε μου ένα για το Super NES και ένα για το Mega Drive, του λέω: άμα έχεις. Έτσι να θυμηθώ, του λέω: τα παιδικά μου χρόνια. Και σύγκρινε. Όχι, δεν είναι ότι σύγκρινα, είναι ότι κατέβασα αυτά που τα κλασικά για το Mega Drive. Αλλά μετά, όπως είναι φυσικό, άνοιξε και του Super NES και έψαχνα τώρα, έβαζα παιχνίδια, Superman, δεν μ' άρεσε. Spider-Man, το Total Garnage πως λεγότανε. Ναι, Maximum Garnage. Ναι, Maximum Garnage. Παρακία, δεν μου άρεσε και αυτό. Έλα, προχώραγα, φτάνω Demon's Crest. Demon's Crest. Κολοδάχτυλο. Λέω, τι παιχνιδά. Το μόνο που είχε χαλάσει αυτό το παιχνίδι ήταν ότι πρέπει να βάλεις κωδικούς. Και λέω, πώς και δεν το κάνα να σώζεται εδώ πέρα. Παιχνιδάρα, πολύ καλό. Μετά λέω να δω και κάνω RPG, αν και δεν είμαι fan εγώ του JRPG. Όταν είδα το Mario το RPG, λέω κάτσε να το δω, λέω να δω τι παίζει με αυτό. Σκάλωμα. Δεν είχε αυτό το κλασικό που έχω συναντήσει. Ναι, ναι. Όχι, δεν ήταν και το JRPG το κλασικό. Ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Κάτι που ενδιάμεσο, κάτι που μπορεί να τραβήξει και εμένα να παίξω. Και με την υποθεσία του και με αυτά. Mm-hmm. Παίζω αυτό, καλά μετά δεν το συζητάω. Κατέβασα και τα arcade τα παλιά, ξέρω εγώ γιατί αυτά δεν ήξερα αν υπήρχαν βέβαια στο Mega Drive. Αλλά Final Fight, το 1, το 2 και το 3. Τα έπαιξα εκεί και τα τερμάτισα, τα ευχαριστήθηκα επιτέλους και χωρίς να χρειάζεται να βάζω κέρματα. Mm-hmm. Έπαιξα τα Captain Commando. Πω,
Τρελάθηκα. Λέω επιτέλους πέτυχα κάποιο κομμάτι. Λέω να το πάω μέχρι το τέλος μια φορά. Αλλά beat em up το Super Nintendo. Ναι, ναι. Αυτά από beat em up. Τώρα ποιο άλλο είχα παίξει και. Ninja Warriors. Ninja Warriors. Ninja Warriors, ναι. Rise of the Robots. Αυτό ήταν κάλτσα. Αυτό ήταν ένα έπος. Έπαιξα το Donkey Kong το 3 το οποίο μου φάνηκε κάπως αδύναμο. Το χειρότερο το 3. Κάπως αδύναμο, αλλά το ευχαριστήθηκα εξίσου όμως. Δηλαδή. Αδύναμο ήταν λόγω πιστεύω το ότι είχαν διαφορετικού χαρακτήρε μέσα. Δεν ήταν αυτοί που είχε έναν χαρακτήρα, αλλά δεν είχε του δύο βασικού ρε φίλε, τον Diddy και τον Donkey. Ναι, να του έχει, ναι, όπω είχε στο πρώτο. Ή δεν είχε το ζευγάρι Dixie με Diddy Kong, α πούμε πάλι. Είχε το μωρό το οποίο ήταν τελείω δεν ξέρω κουκουρούπου. Αλλά είχε ωραία puzzle ρε φίλε, είχε ωραίο gameplay. Ναι, δηλαδή ναι, δεν ήταν καθόλου αδύναμο στο να σε ευχαριστήσει παίζοντάς το. Αυτοί οι τίτλοι είναι για να τρενάρουν και να κρατήσουν λίγο την αγορά γιατί καθυστέρησε πάλι με τον Nintendo 64. Ναι. Οπότε... ναι. Μάλιστα. Πολλά έπαιξα και άλλα παιχνιδιά, ρε φίλε. Έπαιξα Gargoyles, ρε φίλε. Άλλη παιχνιδάρα αυτή. Τον Gargoyles, το παιδικό το θυμάστε. Αυτό εκεί στο Mega Drive. Δεν είναι καν Nintendo. Α, τότε είχα μπλέξει το τέτοιο. Έχω μπλέξει το τέτοιο. Το Aladdin δοκίμασα, θυμάμαι. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Aladdin του Mega Drive. Ναι. Μαλακία ήταν στο Super Mesa, ας πούμε. Στέλιο! Το Mega Drive, ρε φίλε! Πάλι για Αλαντίν! Όχι, το γενικά του Disney είναι πιο δυνατά στο Mega Drive. Δεν είναι θέμα πιο δυνατά, ήταν θέμα. Δηλαδή δεν ήταν το θέμα μου το οπτικό. Ήταν το θέμα μου το παιχτικό ότι. Δεν είχε καμία σχέση το gameplay του Mega Drive που είχα παίξει με το gameplay του Super NES. Και το τερμάτισα και του Super NES εγώ αυτό. Ναι. Δηλαδή σου δίνει το δικαίωμα να τερματίσει. Ήταν εύκολο παιχνίδι. Αλλά δεν είχε καμία σχέση με την αίσθηση έτσι όπως το νιώσα και τη βαρύτητα που είχε το gameplay ας πούμε του Mega Drive. Προμποτέκτορ. Προμποτέκτορ όχι ποτέ, δεν έβαλα. Δύσκολο. Δεν το έβαλα αυτό. Το παίξαμε στο live, θυμάσαι. Το, ναι, μετά καλά άλλο. Εγώ τότε εκείνη την εποχή. Τα Turrican. Τα Turrican δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν εκεί πέρα. Νομίζω ότι αυτά είχαν βγει μόνο Amiga. Από Amiga βέβαια. Βάζω κατά λάθος το Sound of the Beast. Όπου μαλάκα, τι ήταν αυτό το πράγμα δηλαδή. Σε Mega Drive. Σε Mega Drive και αυτό. Και στο Super NES. Δεν έχει. Όχι. Αφού το έχετε εσείς. Στο Super NES. Fake. Ναι, ναι. Τότε έχω παίξει μαλακή. Σίγουρα αν υπάρχει στο Super NES. Stone Protector σου λέει τίποτα. Stone Protector. Είναι σε στυλ Final Fight. Έτσι ψιλοψαγμένο και αυτό μόνο Αμερική. Έχει βγει και η Ιαπωνία. Όχι. Ήταν και παιδικό αυτό. Clay Fighter θυμάμαι έπαιξα. Αυτά τα δύο. Ωραία γραφικά. Πολλά. Αλλά δεν ήταν ωραίο παιχτικός, δεν μου άρεσε. Ναι. Καθόλου παιχτικός. Σίγουρα είναι το Sound of the Beast δεν έχει. Rendering Ranger που έχει βγει η Ιαπωνία και είναι και το πιο ακριβό παιχνίδι του Super Nintendo. Το πιο ακριβό. Ναι, το Rendering Ranger. Sunset Riders. Αυτό είναι παιχνίδι. Αυτό πέτυχα. Αυτό ήταν ωραίο arcade. Πολύ δύσκολο. Γιατί τι μην μιλάμε αυτό. Δεν τα παρακολουθώ τώρα, έχω καιρό, αλλά σίγουρα τα 2000 σίγουρα. Και τι παιχνίδι είναι. Είναι άξιο, ξέρω, προχωράς και μόνο η Ιαπωνία. Μεταπολιτές μαζευτείτε! Είδα πάντως παιδιά, δεν κάνω πλάκα, θυμάμαι ότι μέσα σε αυτό τον Emulator... Έπρεπε να έχεις προνόηση. Ήταν του Super NES ο Emulator, αλλά όντως μέσα είχε Gargoyles αυτό το παιχνίδι, το παιδικό, και είχε και το Sound of the Beast. Τώρα δεν ξέρω, μήπως έχουν κάνει καμιά μόντα και τα περνάνε μέσα εκεί. Και δεν ισχύουν. Ναι, γιατί είναι. Δηλαδή, έχουν γίνει σε ROMs, υπάρχουν. Γιατί είχε μέσα και κάτω-κάτω Super Mario, αλλά σε στυλ Sony. Θα είχε κατά βάση ένα λεγόμενο. Κρακαρισμένο σε τι λέει έχουν βγάλει. Ό,τι να είναι δηλαδή. Και σε Mega Drive Mario. Κανονικά, αλλά δεν έχουν κάνει χάκα φορά. Το καλύτερο τρέχει. Το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα δεν είπαμε. Το Turtles in Time. Ναι, εκεί το έπαιξα κι αυτό. Αυτό υπάρχει ρε φίλε, το μεταξύ ενώ είναι. Μέλι το στόμα μου. Και οι δύο εκδόσεις είναι καλές πάντως. Και η εκδόση του Mega Drive. Super Nintendo για μένα. Μαζί είναι. Μαζί, παρεούλα είναι και οι δύο. Εσύ το θέμα. Το Mega Drive είναι καλό, αλλά τώρα να ορίστε, θα περάσουμε σε διαμάχη. Δεν γίνεται. Γιατί δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι καλό. Και τα δύο πολύ καλά. Ναι, είναι καλό, αλλά δεν είναι. Το θετικό ξέρει ποιο είναι. Είναι καλό, δεν είναι. Το θετικό ξέρει ποιο είναι. Με του Sega και με του Super Nintendo είναι διαφορετικά. Και το καλό είναι ότι αν θα το πάρει στο παιχνίδι. Αν εκείνη την εποχή μάλλον έχεις δύο κονσόλες και παίρνεις το ίδιο παιχνίδι και στις δύο, άλλα θα παίζεις το ένα, άλλα θα παίζεις το άλλο. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Δηλαδή το ίδιο συνέβαινε και στο Aladdin, άλλα έπαιζες το ένα παιχνίδι. Δηλαδή άλλο path είχε του Super NES. Ναι, άλλο path είχε. Δεν ήταν πόρτα ακριβώς όπως γίνεται σήμερα. Πάντως τα χελονομιτζάκια ήταν συνδεδεμένα, επειδή ήταν και πολύ δυνατό καρτούν για την εποχή των 90s. Ναι. Εντάξει, μετά δηλαδή το Masters of the Universe, τα χελονομιτζάκια ήταν το top παιδικό. Πήρε τη σκυτάλη.
νομίζω είναι πιο συνδεδεμένα με την Nintendo. Τα ήξερε ο κόσμος, δηλαδή δεν ξέρω, στο Game Boy ας πούμε είχαν βγει, στο NES είχαν βγει, στο Super Nintendo ναι. βγήκαν. Ενώ στο, στη Sega έχει βγει μόνο δύο. Αυτό. Περίμενε, κάτσε να θυμηθώ. Το Hyperstone Haste ναι. και το Beat'em Up που έχει βγει και στο SNES. Ναι. Δεν έχουν βγει δηλαδή ούτε σε Game Gear, ούτε σε Master System. Μα υπήρχε πίεση με την Konami τότε να μην βγάζει τη Sega τίτλους. Υπήρχε θέμα. Μετά το 1993 έσπασε. Το όνομά της ψηλά η Konami. Με το που έσπασε η συμφωνία έδινε στην Sega μετά. Μετρόιντ δεν έδωσε μετά και σε Game Gear εσύ. Τότε είχα. Το Game Gear ήταν πριν. Είχε. Πότε έσπασε η συμφωνία. Υπήρχε το 1993 και το Game Gear ήταν. Ενώ το Power Ranger για παράδειγμα, εμένα με κάνει να μου έρχεται η Sega στο μυαλό. Είναι ωραίο το movie. Ναι. Το movie τώρα μιλάμε. Γενικά, το Power, τα Power Rangers σαν σειρά. Όλα είναι μια γλυκιά ανάμνηση στο μυαλό. Ένα μείγμα από τα καλύτερα από κάθε κόσμο δηλαδή. Ναι. Τουλάχιστον για μένα και για τον Νίκο πιστεύω. Εντάξει, ναι. Άμα είχε τη δυνατότητα να τα βλέπει και τα δύο, δηλαδή να είχε εσύ το ένα μηχάνημα και να είσαι το κολλητό στο φρύο το άλλο, αυτό ήταν η πιο μεγάλη πόρωση. Γιατί βλέπει το ίδιο πράγμα που γούστα σε δύο διαφορετικέ εκδοχέ. Αυτό μέτραγε ναι. πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχει τα Castlevania που είχα δοκιμάσει ναι. μετά. Και Final Fight, δεν ξέρω αν το άλλο. Ναι, Final Fight, ναι, πολύ ναι. καλό. Final Fight είναι για την Δοκίμασα αρκετά. Και είναι καλύτερη εκδοχή του Mortal Kombat. Στο Mega Drive δεν είναι. Εννοείται. Στο 32X. Είπε να μην έχουμε αίμα για να μην μας λογοκρίνουν να πουλήσουμε περισσότερο και πουλήσανε λιγότερο τελικά. Εντάξει, μόνο στο ένα έχει γίνει αυτό εσύ. Έχασαν όμως. Τι με τα πράσινα τα ζουμιά δεν ήταν, δεν έχει καθόλου. Το οξία το άλλο. Μάλιστα. Οπότε εντάξει, καταλάβαμε τι. Απλά φτάσαμε ρε παιδί μου στο σήμερα όπου καταλαβαίνω ότι εμένα η βιβλιοθήκη του Super NES μου ταιριάζει περισσότερο. Εμένα σαν παίκτη. Ναι, είναι γιατί παίκτη είσαι. Τη ζητά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, τώρα τι δικέ μου αναμνήσεις, πάνω κάτω τι ξέρετε, εντάξει, θα αναφερθώ πολύ πραγματικά. Είχαμε μια κουβέντα με το Στέλιο τη προάλλη ότι πρέπει να μιλά για την Nintendo, γιατί με Nintendo έχει γεννηθεί μου λέει. Και έχει αλήθεια ο Στέλιο, λέει αλήθεια. Γιατί με Game Boy ξεκίνησα, όπως σας είχα πει, που είχε έρθει προ να έρθει στην Ελλάδα, το είχε φέρει ο πατέρας μου. NES το τίμησα, Minion 91, αρταστικό event, το πήρα τότε. Οπότε ήμουν στο ξεκίνημα της Nintendo, στη φάση με τα μπούνια. Η Sega για μένα πήγε στη ζωή μου. Έγραφε, τα περιοδικά έγραφε, τους έγραφε σε γράμματα, μικρός. Ναι, αυτό. Η Sega πήγε πιο μετά είναι στη ζωή μου, εκεί 94-95-96. Αλλά θέλω να πω τώρα το Super Nintendo για μένα είχα την τύχη να το δω πρώτη φορά το 93 και συγκεκριμένα αμερικάνικο Super Nintendo. Που το έχω πει αυτό το story, το είχε φέρει ο νονός της βαπτιστήρας μου από Αμερική, από Μασαχουσέτη. Δεν το θέλανε τα παιδιά γιατί είχαν πάρει το 3DO. Το 93-94 μόλις είχε βγει. Το πετάξανε, το δώσανε για τα φτωχά ξαδερφάκια στην Ελλάδα. Και σκάει η Super Nintendo με Super Mario World που ήταν bundle το κουτί. Θυμάμαι το Sleep. Τα οποία αυτά δεν υπάρχουν γιατί ήταν των κοριτσιών. Robocop 3, που μόλις είχε βγει ταινία, είχα δει ταινία το Robocop 3 με τους Ninja, είχα απορροφθεί, το βλέπω. F-Zero. Τρία αυτά και άλλο ένα τέταρτο παιχνίδι είχαν φέρει. Τώρα μου διαφεύγει. Τέλος πάντων. Έστω αυτά τα τρία. Λοιπόν, παθαίνω σοκ με το Super Mario World. Γιατί εγώ έπαιζα στο NES, ρε παιδί μου, το 2, το 3 και βλέπω, να πω επίσης ότι τα βλέπα ασπρόμαυρα. Γιατί δεν υπήρχε κατάλληλο SCART και τα έπαιζα τα παιχνίδια, παιδιά, χωρίς χρώμα και χωρίς ήχο. Δηλαδή με τη μισή τέτοια. Εμπειρία. Με τη μισή εμπειρία. Θυμάμαι όποτε πήγαινα, ζήταγα στους γονείς μου να πηγαίνουν με επίσκεψη στις βαθιστήρες, ξέρω εγώ, για να παίζω το Super Nintendo που είχε προσγειωθεί. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι είχε βγει. Θυμάμαι το Nintendo Club, το περιοδικό, αργότερα που το έδειχνε το σπονσοράρι σαν δεύτερο τέχος. Απλά εγώ δεν είχα τα πρώτα τρία τέχη Nintendo Club, μου ήταν καβατζός προφανώς. Οπότε το Super Nintendo στην Ελλάδα βγήκε, ανακοινώθηκε εκεί Μάιο και βγήκε κυκλοφόρησε καλοκαίρι το 92. Η αλήθεια είναι όμως εντάξει, επειδή ήταν πολύ ακριβό το launch, όπως ήταν και το NES που το είχαμε πάρει 100.000 πλάς τότε, δεν το είχε πάρει πολλοί κόσμος. Δηλαδή ήταν πολύ λίγοι που πήραν Super Nintendo το καλοκαίρι 92. Και εγώ λοιπόν το βλέπω 93 το αμερικάνικο. Τι αυτό λέω, δηλαδή τώρα σαν να τι λες ότι είδες ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι συγκρίνεται η ίδια πόρωση με το να πάρεις ένα PS5. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό η όλη η πόρωση. Και είχα πάθει σοκ ρε φίλε, είχα πάθει σοκ. Και ήθελα λοιπόν Super Nintendo, διακαώς. Δεν μου το παίρνανε. Βλέπω το 94 μέσα από το Nintendo Club το περιοδικό, το event με τον Donkey Kong.
Που γι' αυτό αξίζει να το αναφέρουμε, παιδιά, αυτή τη διαφήμιση της Ιτότσου με τον Donkey Kong στο Minion, την ψάχναμε σαν συλλέκτες πολλά χρόνια και μου την δίνει ο Νικόλας ο Ράσελ πέρσι, την οποία την έκανα διαφήμιση στο κανάλι. Και ποιο ήταν το θέμα, ότι την είχε ένας ξάδερφος αυτή τη διαφήμιση με Sega Mega Drive διαφημίσεις Zengatron που τις έχω ανεβάσει αυτές στο κανάλι και μέσα εκεί υπήρχε και διαφήμιση του Donkey Kong στο Minion και αυτή η κασέτα ήταν στο σαλόνι του ξάδερφού μου τόσα χρόνια και δεν ξέραμε ότι υπήρχε αυτή η διαφήμιση. Απλά τη βρήκαμε από τον Νίκο τον Ράσελ, αλλά αυτή η κασέτα υπήρχε μέσα στα χέρια μας. Λοιπόν, και εκεί πάθαμε το σοκ με αυτή τη διαφήμιση. Λοιπόν, πήγαινα συνέχεια Minion για να πάρω, δεν μου το πήραν οι γονείς. Εν τέλει το 95 είναι να πάρω ή Super Nintendo ή Mega Drive. Τρώω φόλα, παίρνω Master System το 95 από τα κάλαντα, από χαμένα λεφτά. Και έχω βγει. Τι είναι μαλακά φόλα, ωραίο. Είναι ένα κτίνος που είχε μπλέξει εκεί πέρα. Είχα πει το story, ναι, έφαγα τη φόλα. Δηλαδή πάω το παίρνω, μετά πάω στον πατέρα μου, ξυπνάει, μου λέει πες μου τα κάλαντα. Και δεν μ' άφηνε. Και ήταν να πάρω ή Mega Drive ή Super Nintendo. Και δεν μ' άφηνε. Τέλος πάντων φτάνουμε στο 1996, είμαι τρίτη γυμνασίου. Λέω δεν γίνεται ρε φίλε, τον βλέπω άρρωστα. Είχα πάρει Mega Drive, το 96 παίρνω Mega Drive δηλαδή. Και εκεί που άρχισα να βλέπω στα περιοδικά ότι σκάνει, το 64, PlayStation 1, έχει βγει το Saturn και αυτά. Παρ' όλα αυτά ήμουν απορρομένος ακόμα να αποκτήσω Super Nintendo. Δηλαδή έβλεπα, είχα δει στα περιοδικά, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, τα Donkey και όλα αυτά, Super Metroid και λέγανε. Είχα αρρωστήσει. Είχα το Mega Drive. Έπαιζα... Πώς γίνεται αυτό, εγώ ότι βγαίνει καινούριο αρρωστένιο. Δηλαδή τώρα εγώ έβλεπα Tekken να παίζουν οι άλλοι και τέτοια. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι που είχα μια τρομερή εντύπωση τότε. Δεν σου κάνει εντύπωση για αυτό που ήταν 2D και δεν σου κάνει εντύπωση τα άλλα τα 3D. Υπήρχε φλόγα μέσα. Οπότε ρε παιδί μου έλεγα ότι δεν γίνεται, θέλω να παίξω Super Nintendo αυτά τα παιχνίδια και εσύ είχε φτάσει 1996. Εν τέλει το παίρνει ο πατέρας μου με μια προσφορά που είχε βγει νομίζω κάπου 15.000-17. Αμέσως δανείζομαι από κολλητό Super Metroid και επιτέλους αυτό το μηχάνημα ρε παιδί μου ήρθε στα χέρια του. Ήρθε στα χέρια του 96 αργά, έτσι το λέμε, αργοπορεμένα. Αστραπιαία όπως τώρα. Αυτό. Έπαιξα μαζί του, έπαιζα τα χρόνια που περάσανε στις βαφτιστές αυτά τα τρία παιχνίδια, τα είχα ξετινάξει, Super Mario, F-Zero, έβλεπα το F-Zero που δούλευε το rotation, scaling κτλ. Έβλεπα το potential του μηχανήματος, ήταν ένα δυνατό μηχάνημα. Με FIFA. Με FIFA αυτό, Super Nintendo, ναι. Και εν τέλει, παιδιά, το χάρηκα, έπαιξα όλα αυτά τα παιχνίδια που είχα αποθυμένο, Donkey Kong, Metroid, Killer, κτλ. Κάποιος έσκησε βία και την Nortec εδώ, πώς το λένε. Του γάμισε τα πρέκια, δεν ήθελα να... Άλλη βλακία με τον Nortec. Εν τέλει... Φταίνε, αυτή φταίνε, με το βάζανε τον Nortec πάνω. Χάθηκε από τη συλλογή μου το Super Nintendo μετά από 3 χρόνια, γιατί είχα πάρει το PlayStation 1. Έδωσα κασέτες, μια της κασέτες που είχα πάρει loose ήταν το Chrono Trigger. Λουζ, δηλαδή την είχα πάρει από Power Games. Το έχεις αναφέρει ποτέ, δεν το είχα αναφέρει. Και ήταν η πρώτη κασέτα. Όχι, δεν ήταν η πρώτη κασέτα. Είχα ρε παιδί μου μαζί με τα Λουζ που έπαιρνα το Power Games. Επειδή θρύλος έτσι, το ξέρει μέχρι και η Κουτσή Μαρία. Τώρα απλά και μόνο επειδή είναι ακριβό, δεν ξέρει. Δεν μπορεί να το έχει παίξει. Θυμάμαι στέλνει ότι είχα πάρει 5.000 δραχμές και το κασετάκι από το Power Games. Και... Τα αποθυμένα πες, Chrono Trigger. Α, έτσι ήταν μέσα. Με το Demon Crest που το έβλεπε συνέχεια και πέρα και δεν βρέθηκε. Demon Crest, αυτό είναι μετά η Nortec, η οποία ήταν πολύ υποδιέστερη από την Tochu. Ήταν προς το τέλος. Ήθελε πως ήθελε η Tochu να διώξει το stock του NES. Κάπως έτσι ήταν και η Nortec με το stock του Super Nintendo. Έτσι ήταν μέσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το έχω ξαναδεί πως ήταν μέσα. Εγώ δεν ξέρω. Πάντως πριν που είπες για τους τελευταίους τύπους του Super Nintendo εκεί Killer που εδώ στην Ευρώπη, Super, πώς το λένε, Donkey Kong Killer Instinct, που είπε και ο Μάκης ότι τότε ήθελε PlayStation και τα λοιπά, η Tochu και η Nordic δώσανε πόνο τότε στο τέλος με τη διαφήμιση. Γι' αυτό τα ήξερες τόσο πολύ, ενώ το Tossiden και το Tekken για το PlayStation δεν το ήξεραν και πολύ ακόμα. Ισχύει, ισχύει. Αλλά θέλω να σου πω ότι εν τέλει τα είχα παίξει, τα γούσταρα και αναγκάστηκα να τα δώσω όλα αυτά τα παιχνίδια για να πάρω το Resident Evil, το Director's Cut, το PS1. Όχι, έδωσα καμιά δεκαριά. Έδωσα καμιά δεκαριά παιχνίδια εδώ, τα Donkey που είχα, τα Super Metroid. Σπάσαμε το τέλος. Γιατί ρε μαλάκα το κάνεις αυτό. Δεν το κάνει ποτέ αυτό. Όλοι το έχουν κάνει. Δεν είμαι συλλέκτης εγώ. Όλοι το έχουν κάνει αυτό το λάθος. Δεν το έχω κάνει εγώ ποτέ. Και φαντάζομαι δεν ήμουν συλλέκτης, δεν το έκανα. Και σκέψου κρατάω μόνο το Super Mario World σαν κασέτα. Και κάποια στιγμή ρε παιδί μου το 2000, επειδή είχα και PS1, είχα πάρει και τον Dreamcast, είχα πάρει το ένα το άλλο. Η μάνα μου λέει: αφού δεν το παίζεις, θα το δώσω λέει, μαζί με το Mega Drive σε ένα ορφανοτροφείο. Και εγώ έλειπα τότε, ήμουν διακοπές και εκμεταλλεύτηκε το ότι έλειπα από σπίτι για να τα πάει να τα ξυλώσει και τα έδωσε.
Και εξού λοιπόν γυρνάμε στην κουβέντα που κάναμε για το άλλο επεισόδιο, για το κανάλι του Joystick, ότι όταν ξεκίνησα το ρετρό, το πρώτο αποφημένο ήταν να πάρω Mega Drive και Super Nintendo. Με τη μία δηλαδή, επειδή αυτά δοθήκανε. Και είναι μοναδικές κονσόλες από μικρός που δεν είχα. Αλλά το Super Nintendo, εντάξει, θεωρείται ότι είναι κορυφαίο μηχάνημα για μένα, είναι στην. Το γουστάρουμε ρε παιδί μου, το γουστάρω, το έχω ζήσει, το έχω παίξει, ασχέτως να το παίξα, το αγόρασα αργά. Είναι ένα μηχάνημα που έχει το σεβασμό μας. Ναι. Δεν είναι ότι εμένα με έχουν χαρακτηρίσει σεγκάκια και όχι προωθώ τη Sega, το είναι αλήθεια, αλλά με Nintendo γεννηθήκαμε και κακώς που δεν κάνω πολλά βίντεο με Nintendo. Είναι αθάνατα ρε μαλακά, είναι αθάνατα τα μηχανήματα ρε, και του Mega Drive είναι αθάνατα και του Super Nintendo, πάθαν τίποτα ρε μαλακά. Πόσα χρόνια το έχω αυτό εκεί πέρα, δεν έπαθα τίποτα. Δεν μας άρεσε, Λέγα, τα κασετάκια ώρες-ώρες θέλουν καθάρισμα συνέχεια. Άλλο αυτό, αλλά ήρθε μετά από τόσα χρόνια που έχω να το δουλέψω, σκάει τούτος εδώ να κάνουμε live stream στο σπίτι. Τίποτα. Να φτιάξουμε και τη συλλεκτικότητα του Super Nintendo και των παιχνιδιών. Και τις ελληνικές οδηγίες. Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μεγάλη πληγή αυτό. Ναι. Εντάξει, θεωρώ τώρα, είπαμε και στο άλλο βίντεο ότι είναι στο peak τα Super Nintendo, αλλά αν πεις, ξέρω εγώ, ποιες είναι οι κονσόλες που είναι top στους συλλέκτες, ας πούμε, στις επιλογές να μαζέψουν παιχνίδια, είναι το Super Nintendo, θεωρώ, από τις είναι πρώτες κονσόλες, πρώτα, ναι, πρώτα, αν όχι πρώτη, ξέρω εγώ. Και για PAL και και αμερικάνικα και ιαπωνικά και οι τίτλοι του, ας πούμε, ξεφεύγουν ανάλογα και την κατάσταση σε νούμερα, ας πούμε. Όχι, ισχύει. Θεωρώ ότι η πιο βαρβάτη συλλογή κάποιος μπορεί να έχει ρετρό από την πιο παλιά εποχή, γιατί υπάρχουν πολλοί που ξεκινάνε και ρετρό και από PS1 εποχή, Nintendo 64, μετά Game, ξέρω εγώ, αλλά για εμάς Nintendo Super Nintendo... Που μπήκε τώρα, εκτός από την VGA και η WATA, τα Grade, να τα βαθμολογείς και τέτοια, αρχίζει, δεν ναι. Έχει όριο τώρα. Ναι, ώρα τακτίνη, ξέρω εγώ. Εντάξει, και έχουν μπει τώρα εδώ και στην Ελλάδα τώρα το θέμα με τα ελληνικά. Τα οποία είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, να πούμε δυο λόγια. Εκτός Ελλάδας, τα ελληνικά, η Tolson Nordic, έχουν κάποια περισσότερη αξία συλλεκτική όχι. Ή είναι στη δικιά μας μικρή φούσκα λοιπόν, και χαιρόμαστε. Βασικά, λέμε ελληνικό παιχνίδι, ας πούμε, έτσι. Ελληνικό μόνο τις οδηγίες είχε, που θα ήταν μια ασπρόμαυρη φωτοτυπία. Ελληνικό σφραγισμένο δεν υπάρχει καταρχήν. Ναι, δηλαδή, γιατί τα άνοιγες, τα άνοιγε η Τότσου ή η Νόρτε, ξέρω εγώ, για να βάλει μέσα τις οδηγίες, οι οποίες ήταν ή ένα άθλιο, ξέρω εγώ, μια άθλια φωτοτυπία ή ένα φυλάδιο το οποίο, okay, ωραίο. Είναι ήταν πολύ καλά. Ναι, αλλά η ιστερία για μένα, που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα, τον ελληνικό, νομίζω ότι είναι μια φούσκα η οποία... Είναι φούσκα. Ναι, έχει γίνει, είναι έτσι τεχνική, τεχνητή, τεχνητή και κάποια στιγμή πιστεύω θα σκάσει. Από βασικής απόψης, το σφραγισμένο με την κόκκινη την Nintendo τη γραμμή... Καλά, όλα αυτά, εννοείται, εννοείται, ναι, οκ, okay, αλλά αν τώρα... Αν μπορούσα να ξέρω ότι αυτό είναι σφραγισμένο, θα γελάσουμε, αλλά παιδί που λες τώρα. Εννοείται όταν, εννοείται ο ξένος, επίσης ο Άγγλος, γελάει όταν θα πας, ας πούμε, ελληνικές οδηγίες και εννοείται ότι ο ξένος θα προτιμήσει τα αγγλικά. Είναι... Σαφώς. Δεν σκέφτεται ελληνικά, είναι σαν να του πεις ρώσικα. Συλλέκτες τα αγγλικά είναι που μα είναι σαν να του πεις... Είχαμε γερμανικά, ιταλικά και τέτοια, έτσι. Είναι σαν να του πεις ρώσικο, αλβανικό, ουγγαρέζικο, βουλγάρικο. Καλά και εγώ έχω πετύχει ιταλική, έψαχνα να βρω το Sonic, θυμάμαι το 2 και πετύχει ιταλική έκδοση. Ιταλικά από το Sonic. Θα έπαιρνες εσύ, ας πούμε. Δεν το πήρα, όχι. Ήταν και σε καλή τιμή, δεν το πήρα. Αυτό ακριβώς. Οπότε, είναι για εδώ. Δεν ξέρω, κατά πολύ περιορισμένο. Ναι, να μην τρελαινόμαστε τώρα σε αυτό. Έκανα όταν έκανα το ψήφιο της Τότσου και μου λέγανε μετά έχεις ξέρεις που υπάρχουν τότσου πράγματα, εσύ πρέπει να είσαι με τους διευθυντές, έχεις άκρες. Μου στέλνανε. Ναι, μα λέγανε αφού τα πάνε στο βίντεο πες. Και ανεβήκανε και τιμές μετά. Δηλαδή άρχισαν να πέσουν στο marketplace μετά από αυτό το βίντεο με την Τότσου. Ξαφνικά άρχισαν όλοι και ψάχνανε η Τότσου. Δηλαδή μάθανε την Τότσου που δεν την ξέρανε. Σοβαροί συλλέκτες. Ξέρω. Μαζεύουν αγγλικά, δεν θα κάτσουν εδώ. Αυτή τη στιγμή το Axel A, ας το πούμε δηλαδή, το αγγλικό ένα Mint μπορεί να έχει 120 ευρώ και το ελληνικό πάλι Mint να έχει 220 ευρώ. Ναι, ή 300. Είναι το ελληνικό παράλογο αυτό. Μα όχι μόνο, με 300 ευρώ που θα πάρεις το ελληνικό, το οποίο δεν είναι αναγνωρίσιμο, ξέρω εγώ, πέρα αυτή, έξω από την Ελλάδα, mm-hmm. με αυτά τα λεφτά παίρνεις ένα τίτλο τούρπο του Super Nintendo, έτσι. Δεν ξέρω ποτέ την αξία του. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή, εσένα βλέπω δεν σε ψήνει το να βλέπεις αυτοκόλλητο ητό του επάνω.
Δεν τρελαίνομαι εγώ με αυτά. Εσένα τρελαίνεσαι, δεν τρελαίνομαι. Ναι, γιατί το έχω συνδέσει πάρα πολύ με, το, με τη λέξη μηνιών. Α, οκ, okay, γιατί εγώ δεν τα βλέπω. Ναι, όταν, άμα δηλαδή έχω πάει και έχω έρθει καμιά φορά σπίτι και βλέπω το Ιτότσου αυτό το τριγωνικό. Τι μαλακία είναι, λέω αυτό. Και πώς το καταστρέψει. Δεν μου κάνει καθόλου αυτό το πράγμα που βλέπω. Θα σου πω ότι έχω ένα παιχνίδι το οποίο δεν το είχα πάρει εγώ από μηνιών. Από μηνιών είχα πάρει άλλα παιχνίδια Super Nintendo και Game Boy που δυστυχώς τότε πέταξαν τις συσκευασίες. Ενώ είδες τις χάρτινες, πολλές Super Game Boy, εκτός από NES, για κάποιο λόγο του NES δεν είχα πετάξει συσκευασίες. Game Boy όμως και Super Nintendo πέταξα πολλές χάρτινες συσκευασίες. Ενώ ας πούμε το Mega Drive δεν πέταξε ποτέ την πλαστική συσκευασία. Θα σου πω ότι ήταν ένα περίεργο σκηνικό που συνέβαινε. Είχα λοιπόν μηνιών παιχνίδια που γράφανε μηνιών. Έχω ένα παιχνίδι παιδί μου στο NES, το οποίο το είχα πάρει εγώ ίδιος. Το 17 ακριβά, δηλαδή για την εποχή το είχα πάρει 300 ευρώ το 17. Αυτό το παιχνίδι επειδή είναι σε άψογη κατάσταση, είναι C που λέμε complete και αυτά και έχει πάνω sticker, ένα απλό sticker τώρα ρε, που γράφει μηνιών και 14.900, για αυτό μου έχουν κάνει προσφορά ένα χιλιάρικο. Ωραία, πρέπει να το δώσεις. Δεν το δίνω, γιατί γράφει μηνιών. Μαζεύει και αυτός μηνιών. Να σου πω κάτι, είχε και τις εγχώριες πανιότητες οπότε. Δηλαδή μετράει στα εγχώρια. Αυτό που γράφει μηνιών στην Ιταλία. Είναι περιορισμένο το κοινό. Είναι περιορισμένο το κοινό αυτό. Δηλαδή τα επένδυες πάνω σε κάτι τέτοιο. Να δώσεις τέτοια ποσά, 300-400 για κάτι που ας πούμε γράφει η Τότσου και αύριο μεθαύριο. Λέγαμε αν χτύπα ξύλο εσύ χρειαστείς να το δώσεις για το χύψη λόγο. Πού θα το δώσεις. Έξω δεν θα το δώσεις. Θα αναγκαστείς να περάσεις την ελληνική αγορά και πόσοι από αυτούς που ναι κάνουν εγώ θα το πάρουν. Σφαγή τώρα, αύριο και πόσοι είναι. Πώς είναι. Ποιο παιχνίδι είπες ότι ήταν αυτό που έγραφε μηνιών? Το Snow Bros. Πριν από χρονιές. Που ήταν και στα Arcades. Έλα μωρέ μαλάκα, το ξανάβρισκες, δεν το που λέγεις, ήταν σε ένα χιλιάρικο. Εντάξει, καλά, τέτοιες περιπτώσεις πάμε πολλές. Λοιπόν, παιδιά, περάσαμε την ώρα, τη φτάσαμε την ώρα, δεν θέλουμε να φτάσουμε παραπάνω τα HunterCast. Αυτές ήταν οι αναμνήσεις με το Super Nintendo, περιληπτικά λόγω χρόνου. Ελπίζω να πήρατε κάτι από αυτή την κουβέντα, να ήρθατε κι εσείς στη θέση μας πώς μπορούσατε να είχατε ζήσει στο μηνιόν κάποια πράγματα. Θέλω να δω τα σχόλιά σας και εσείς κάποια λόγια αν γουστάρετε, πότε πήρατε Super NES, αν δεν το πήρατε ακόμα, αν θέλετε να το πάρετε τώρα, αν είστε μικρότερο και θέλετε να πάρετε ένα Super NES για αυτά που είπε ο Μάκης, ότι είναι μια κονσόλα με βάθος και με τίτλους διαμάντια και από αυτά που είπε ο Στέλιος ο Θάνος. Τι άλλο, νομίζω ότι δεν έχουμε πούμε κάτι άλλο. Ναι. Και να μαζεύετε ελληνικές οδηγίες. Και να μαζεύετε οι τότσοβιοι, ξέρω εδώ και μηνιών στίχες. Να είστε καλά όπως παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Προσοχή και στα μούφα που. Και στα ρεπρό και στα τέτοια. Γενικά με τις ελληνικές τώρα έχει πάει σύννεφο η απάτη. Έχει γίνει χαμός, ναι. Τι είναι εύκολο να κάνεις και λες την ασπρό μαύρη. Μόνο και άλλα. Να είστε καλά, περιμένουμε ένα like, ένα subscribe, ένα σχόλιο, αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού και τα λοιπά και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε πάντα όλοι καλά, χτυπάει το τηλέφωνο σου. Δεν είναι το δικό μου. Γεια!